Έλα! Έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτοσκοπικό πίνακα καψούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτες και ζουμουσόκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε ρογιά, να κάνουμε και ζετήμπλε τα ρεκόρια και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα! Έχω μαζί μου Χρήστο Κιώση να κάθε πίσω την κοσόλα αγέροχος, τον χτυπάει, του δίνει σφαλιάρες ο άνεμος, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτά είναι φίλε, αγέροχος να έχει πάνω την κοσόλα και σήμερα θα υπομείνει ένα δίωρο που η μοίρα του κλήρωσε να κάνει χοληψία στον Τσατσαρό. Φίλε, τραγικό, εντάξει, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Τι να κάνουμε, βαρέα και ανθυγινά, βαρέα και ανθυγινά. Εδώ είμαστε, τσάτς στο μικρόφωνο. Εσείς εκεί πέρα έξω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θα κάνουμε και σήμερα ό,τι μπορούμε για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, για να σας πάρουμε το μυαλό από τις στενοχώριες όπως κάνουμε σχεδόν δύο δεκαετίες τώρα. Και βέβαια, και βέβαια, και σήμερα έχουμε υπερατού δωράκλα! Διότι σήμερα και μέσα από τα μηνύματα αλλά και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο, τις γραμμές που θα βγουν αέρα, θα κληρώσουμε ένα tablet Lenovo. Το αφεντικό έχει τρελαθεί. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίτζη Κολαίδης, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες και θα συμβαίνει μέχρι 15 Μαΐου δεν έχει προηγούμενο. Black Friday και μαλαμπίμπιπ. Τι Black Friday, μια μέρα. Εδώ μιλάμε για 15ήμερο. Ο άνθρωπος μισό μήνα. Το τι έχει δώσει δεν γίνεται. Θέλετε να σας πω, να τα αριθμίσω. Εσείς που ακούτε κάθε μέρα, ξέρετε, έχουμε δώσει ήδη μία φωτογραφική μηχανή Sony, μία σκούπα Ροβέντα, κυκλονική χωρίς σακούλα, μία. Γεννήτρια ατμού, δώρο σίδερο, ένα τεφάλ αξίας 150 ευρώ, ένα smartwatch Xiaomi. Χθες δώσαμε ένα κινητό κούμποτ, smartphone και σήμερα δίνουμε tablet Lenovo. Αύριο θα δώσουμε αφιγραντήρα. Την Παρασκευή θα δώσουμε ένα smartphone Samsung J3. Δηλαδή, δεν είναι παιδιά και τα δίνουμε τα δώρα κανονικά, έτσι θέλω να το πω αυτό, το επισημάνω. Έτσι ρε παιδί μου, εγώ το λέω. Δεν τα λέμε έτσι στον αέρα, να τα κληρώνουμε μεταξύ μας. Κανονικά, γεμίσαμε τον τόπο με δώρα, γεμίσαμε τον τόπο με χαρούμενους ανθρώπους, δεν λύνονται τα προβλήματα, ούτε της ανεργίας, ούτε των κλεμμένων τίτλων, ούτε ξέρω εγώ της οικονομικής δυσκολιότητας, αυτό δεν μπορούμε δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε να λύσουμε τα θέματα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να σπέρουμε το μυαλό λίγο από τη στενοχώρια, να μιλάμε για μπαλίτσα, να βάζουμε τα τραγούδια μας, να λέμε τα ανέκδοτά μας. Να λέμε και τον πόνο μας, να το μοιραζόμαστε. Να καρφώνουμε αυτούς που πρέπει όταν κάνουν άτιμες και ανέτοιμες πράξεις. Όταν έρχονται και μας κλέβουν μέσα στο σπίτι μας. Δεν θα κάνουμε την παλαβή, χιουμορίστες, χιουμορίστες, αλλά μαλάκες δεν είμαστε. Συγγνώμη κιόλας. Και έτσι λοιπόν πορευόμαστε, παρεούλα. Με αντιβιωτικά και γαργάρες, για να βγει και σήμερα, γιατί πάλι αυτό είναι το κλασικό τέτοια εποχή. Και όσοι είναι παράδοση, δύο παραδόσεις έχει εκπομπή. Μία, όταν φεύγω άδεια να κάνουμε μεγάλες μεταγραφές. Σε σημείο ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνο στη διεύθυνση και να λέει διώξ' τον λίγο δύο μέρες να πάει να τα τακτοποιήσει όλα. Δεν είναι να κάνει με καντεμιά αυτό ή με τύχη. Απλά έφευγα και τακτοποιούνταν όλα. Κανονικά. Μία παράδοση είναι αυτή και μία παράδοση η δεύτερη είναι εκεί πάντα όταν μπαίνει ο Μάιος κανένα 15ήμερο, 10ήμερο πριν τη γιορτή μου που παθαίνω αυτή τη φαρυγγίτιδα, τη λαρυγγίτιδα, μας χτυπάνε τα air condition, χάνονται οι φωνές, βύχες, πυρετή, αυτά. Ω, μια χαρά, ρε, δεν μαθάμε τίποτα, ρε, κουφάλε, νεκροθάφτη! Έλα, ρε, πίπι, πέλα, έλα να σου δείξω, έλα, τι να πάρεις. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σήμερα, πέρα από το υπέροχο tablet Lenovo που κληρώνω από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια προσφορά στον τόπο και στα νοικοκυριά της πόλης και στις επιχειρήσεις, θα κληρώσουμε. Και κρέατα από το νούμερο 1 κρεοπωλείο στην πόλη, 2 είναι τα κρεοπωλεία, Άγγελος στην Νάπολη και Μιχάλης στον Εύωσμο. Ένα κρεοπωλείο το οποίο δεν είναι σε καμιά γκλαμουράτη γειτονιά, ο Εύωσμος, εκεί μένω κι εγώ, δυο στενά παραπάνω, είναι μια λαϊκή γειτονιά. Δεν είναι κανένα κρεοπωλείο με τίποτα συντριβάνια μέσα ή κυλιόμενες σκάλες ή με τίποτα γυμνά μπαλέτα να σε υποδέχονται. Ο κόσμος όμως τον προτιμάει γιατί έχει τα πιο εκλεκτά, τα πιο καθαρά, τα πιο νόστιμα, τα πιο ζουμερά, τα πιο περιποιημένα κρέατα στην πόλη. Έρχονται από την άλλη άκρη, από κάτι πανοράματα, από κάτι πυλές, από κάτι θέρμες, από κάτι πλαγιάρια. Πηγαίνουν εκεί και ψωνίζουν.
και τροφοδοτεί βέβαια και κορυφαία καταστήματα μες στην πόλη. 771-043. Μιχάλης στον Εύωσμο Μενελάου 29. Τον υπερευχαριστώ και επειδή τροφοδοτεί και επειδή χορηγός μπήκε στην εκπομπή, αλλά τροφοδοτεί με κρέατα χρόνια την εκπομπή. Και είναι βέβαια και στο site μέσα ο άνθρωπος. Αλίμονο, δεν θα τον προσέξουμε. Στο zoomusu.gr. Εκεί όταν πάτε θα δείτε εκλεκτά πράγματα. Δίνουμε λοιπόν σήμερα άλλη μία τέτοια σακούλα. Είναι τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Πόσο χαίρομαι όταν μαθαίνω ότι κάποιος που είναι οικονομικά στενά, που αυτό το διάστημα είναι άνεργος, ή που είναι πολύτεκνος, ή που δεν τα βγάζει, που τα βγάζει τέλος πάντων στριμόκολα πέρα, κερδίζει και του γεμίζουμε με υπέροχα εδέσματα το τραπέζι του. Ξαναλέω, δεν λύνονται τα προβλήματα. Ούτε με ένα τάμπλετ που θα κερδίσει κάποιος σήμερα, ούτε με τα κρέατα ενός μήνα. Αλλά λίγο φεύγει το μυαλό. Και εμείς αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι ούτε να φανατίσουμε, ούτε να σας βάζουμε να σκοτώνεστε μεταξύ σας. Μου λένε κάποιοι, καλά, γιατί αφήνεις, λέει, τους αεξίδες και μιλάνε. Μα η παρέα μας αυτή είναι. Εμείς αυτοί είμαστε, πολιτισμένοι. Τους λέμε την αλήθεια, αντί να αντέχουν την αλήθεια, αν έχουν συνείδηση, καταλαβαίνουν ότι φέτος πήραν ένα προτάρι μες στα χαρτιά, ρε παιδιά. Δηλαδή πρέπει να είμαι ΠΑΟΚ για να το δω αυτό. Το λέει όλη η κοινωνία. Το λένε και οι ίδιοι αεξίδες. Μην κοιτάτε που πανηγυρίζουν τώρα γιατί πρέπει να κρύψουν αυτή την τροπή. Έτσι είναι η κατάσταση. Και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και τον κύριο Μελισανίδη να απευθύνει έκκληση στην ΕΠΟ να αναστείλουν την τιμωρία του Ιβάν. Όχι, λέει, πρέπει να έρθει. Άσε ρε Μελισανίδη. Άσε μας ρε. Ασχολήσου εκεί με την ομάδα σου. Κοίταξε, μην το αφήσεις έξω στη βροχή και μουλιάσει το χάρτινο. Και άσε τι θα κάνουμε εμείς. Ούτε θέλουμε τη συμπάθειά σου, ούτε θέλουμε τίποτα. Άσε που δεν είναι η δήλωση. Είναι εκ του πονηρού 100%. Είναι για να δημιουργήσει αναμπουμπούλα. Είναι επειδή το είπαν να το κάνει. Διάφορες, τέλος πάντων, πλευρές που έχουν συμφέροντα, πολιτικά, μηντιακά κτλ. Δηλαδή έρχεσαι, μου κάνεις όλο αυτό που μου έχεις κάνει, μου κλέβεις το πρωτάθλημα και θες εγώ μετά τι, τζουμ τριαλαριλαλόλαλα, να φορέσω το κουστούμάκι μου και να έρθω να σου κάνω παρέα. Δηλαδή τι, να σε δικαιώσω για όλο αυτό, να σε βγάλω λάδι για όλο αυτό, να σε νομιμοποιήσω, αυτή είναι η ακριβής λέξη που έψαχνα. Αν έρθω δίπλα, τι κάνω, είναι σαν να σε παραδέχομαι για αυτό που έκανες, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν πάει. Δηλαδή άρχισε με κλέβεις μέσα στο σπίτι. Τι είναι το πιο φυσιολογικό, να πάμε με την άλλη μέρα στα τσίπουρα, να μας δουν στην πλατεία, ας πούμε, να πίνουμε τσίπουρα και να χασκογελάμε. Δεν θα πούνε καλά εσύ. Πήγε με αυτόν που του έκλεψε το σπίτι, που μπήκε, του μαγάρισε το σπίτι ή του βίασε, τέλος πάντων, ό,τι ιερό έχει. Τι περίμενε ο Μελισανίδης, ότι ο Ιβάν θα πάει. Καλά είπε ο μικρός Σαββίδης. Όποιος δεν με σέβεται, το σέβομαι κι εγώ. Τι νόμισαν δηλαδή. Αλλά έπρεπε τώρα να δημιουργήσουμε πάλι μία αναμπομπούλα. Ένα, οι γνωστοί ως φιοκάμπτες στα πληκτρολόγια να αποθεώσουν το μεγάλο τίγρη. Είδατε, ανωτερότα, αλήθεια ρε, σοπ, τι ανωτερότα ρε. Ανώτερος ήταν αν δεχόταν πέρσι να ξαναπαίξει το τελικό. Που το είπε ο δικός μας, αλλά να ξαναπαίξουμε ρε. Αν νομίζεις ότι ήταν εκ του πονηρού, η φτέρνα του Ερίκε που την κάνανε 3 μέτρα την έχουν κάνει, τη λένε 3 μέτρα offside, η φτέρνα του Ερίκε. Έλα, παρότι πριν έχει γίνει πέναλτι, εγώ έρχομαι να παίξω. Έλα να παίξουμε ρε. Λεβέντικα, σαν πόντι Έλληνες, σαν λογοτιμητές, όπως δώσαμε το λόγο μας. Στη σκιά της Παναγίας σου μελάω ότι θα καθαρίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από τη βρώμα τόσων ετών. Από τον άλλον. Και έγινε αυτός χειρότερος από τους άλλους, ίδιος. Όμοιος ομοίο. Ο γάφρος με τα κίτρινα. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Τι να λέμε. Επίσης έχω δύο απορίες. Ένα, νομιμοποιείται ο κύριος Μελισανίδης να λέει στην ΕΠΟ τι θα κάνει. Αυτό μου έλειπε τώρα. Δηλαδή να δούμε και την ΕΠΟ να του αναιρεί ή να του αναστέλει την τιμωρία του Ιβάν επειδή της το είπε ο Μελισανίδης. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, εντάξει, ταυτοποιηθήκαμε, πήραμε το πρωτάθλημα, ας δείξουμε και λίγο μεγαλοσύνη. Ε, να μην δείξουμε πόσο ωραίοι είμαστε. Εσύ προχθές δεν μας είπες μάω μάω. Τώρα τι θες, το μάω μάω δίπλα σου, άσε ρε φίλε.
μπορεί να φανεί κανένα κουμπούρι και να τρομοκρατηθείς πάλι. Δεν είναι σωστό το ότι φωτογραφίες που βγήκανε με τον Καρά, τον συνέτερο του Μελισανίδη, να οπλοφορεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Κουκουλίτσα. Χουχούλιασμα. Σε παραδοσιακό οικισμό με καινούργια γκόμενα στη Φλοκάτη με τζάκι. Και είναι και playmate, και είναι και γυμνάστρια. Ε, γιώσεις αμέσως. Πρώτη φορά στα χιόνια. Τι θα κάνεις, θα παίξεις σουμπούτεο. Ε, αφιδάτωση φίλε, ακριβώς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εμείς δεν είμαστε η Μάο Μάο. Το θες δίπλα το Μάο Μάο, τώρα τι έγινε ο Μάο Μάο. Ε, αλλά είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο της υποκρισίας, του θεάτρου, της στρατηγικής. Σκούζει τώρα ο Μαρινάκης. Δεν είστε λέει ούτε για χαρτί υγείας. Ναι, αλλά, κάνατε πλατούλες για να το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Σωστά. Κάνατε πλατούλες. Τα βρήκατε μεταξύ σας νομίζω, ε. Δεν νομίζω να υπάρχει ένα θέμα. Όλα εντάξει. Παιδιά, ο Λιβάγια, τίποτα καμιά κόκκινη. Ο αθλητικός δικαστής δεν μπορεί να καλέσει έναν ποδοσφαιριστή. Αφού ο διαιτητής, πώς το λέγανε αυτόν, Βάτσιος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τώρα τον... Όχι Βάτσιος, άλλος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, του διαιτητή. Τζοβάρας, Τζαβάρας. Ο Τζοβάρας λοιπόν, Τζοβάρα, Τζόβα, πώς... Το... Τζοβί, Τζοβά, έτσι δεν πάει το τραγούδι ρε. Ναι. Δεν θα καλέσει ο αθλητικός δικαστής. Εντάξει, ο διαιτητής έκανε ένα σφάλεμα, ο άνθρωπος. Του ξέφυγε, ρε παιδί μου, δεν το είδε. Ακόμα και το μάτι της κουζίνας μπορεί να μην δει καλά. Το μάτι που κρεμάς τα μωρά στο κρεβάτι για να μην τα ματιάσουν. Το ματάκι της πόρτας. Και το μάτι του διαιτητή. Μπορεί κάτι δεις να του ξεφύγει. Και όσοι μην είσαι ήρων. Αφού λοιπόν το είδαμε στο βίντεο που το σπρώχνει το Χουάρτεσον και το στέλνει από την Αθήνα στην Κόρυθο για σουβλάκια στον Ισθμό. Δεν πρέπει να τον καλέσει να πει τώρα τιμωρία! Δεν απέξερε την Κυριακή. Θυμάστε πως πήγαμε στο τελικό με τον Βάζελο. Αποδεκατισμένοι. Ούτε Νάτχο, ούτε Κλάους. Οι δυο πιο σημαντικοί παίκτες της ομάδας, ο Παστελωτής, γιατί ο Κλάους ήταν πριν τον πάρει κάτω βόλτα, και ο Νάτχο που μοίραζε τις κάθετες όπως μοιράζει γυμνές φωτογραφίες του ποπού της η Kim Kardashian στο διαδίκτυο, με την ίδια ευχέρεια και ευκολία και χαρά. Γιατί χαίρεται κιόλας το κορίτσι. Η Kim, θέλω να πω ότι ήταν να έρθει καλεσμένη αυτές τις μέρες. Θα πάρει μια μικρή αναβολή, γιατί έχω ακούσει διάφορα τις τελευταίες μέρες για καλεσμένους. Αλλού, οκ, αντιπανερχόμεθα. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, δεν μας τρελάνουν οι Αθηναίοι, εμείς θα τους τρελάνουμε, μια χαρά, όλα οκ. Είπα ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι και τα υπέροχα γυαλιά οπτικά Μανολόπουλος. Optic Stores Μανολόπουλος, Παναγίτη Σαλδάρη 22 στη Νεάπολη. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακή επαφής, τα πάντα όλα, τρεις γενιές οπτικά. Κανένας άλλος την πόλη δεν γνωρίζει τόσο καλά. Και δεν αγαπά τόσο πολύ το γυαλί. Εδώ δεν είναι ότι βρήκαμε την επιχείρηση και άιντε να ασχοληθούμε κι εμείς με βαριά καρδιά. Μερακλής, τον έχω δει να φτιάχνει τα γυαλιά. Με τέτοια φροντίδα, με τέτοια αγάπη, το Μανώλη. Με τέτοιο βήχα. Εκεί θα πάτε λοιπόν, στην Νεάπολη, Παναγίτη Σαλδάρη 22. Να πω ότι αύριο θα δώσουμε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά. Και βέβαια δεν ξεχνάμε χορηγός πρώτης ώρας, το νούμερο 1 γυράδικο ψητό πολίο στην πόλη, Λεωφόρο Στρατού 18. Όλα στα όρθια! Μερακλίδικος, καταλαβαίνετε τώρα από τον τίτλο, όλα στα όρθια. Είναι Μερακλίδης, δεν σου λέει ρε παιδί μου καθιστός, δεν και καλά. Όλα στα όρθια. Και σκεπαστές με Φιλαδέλφειες, να πάει γύρω χοιρινό, με γύρω κοτόπουλο, σούβλα κοτόπουλα και γευτά και σου το μούξου και τρέχουν τα σαλάκια. 837-166 το τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τον τελικό. Το Σάββατο. Κόσμος θα φύγει από εδώ, βανάκια κλεισμένα, πολλοί κόσμος. Καλά κάνει θύρα 4 και λέει αρνούμαστε. Προσοχή σε αυτούς που πάνε να βγάλουν τώρα, προσοχή στην εσκροκέρδεια. Έτσι, δεν ανεχόμαστε την εσκροκέρδεια. Γιατί διάφοροι καλοθελητές τώρα κοιτάξανε. Και δεν μιλάω για τους συνδέσμους φυσικά. Έρχεται λοιπόν ένα μάτς. Αυτό που εγώ δεν θα σταματήσω να λέω, δύο πράγματα δεν θα σταματήσω να λέω.
μέσα στη βδομάδα. Όσες μέρες απομένουν μέχρι το τελικό εδώ, θα είμαστε και το Σάββατο, εννοείται. Είναι μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη μέρα είναι για την πόλη. Και φυσικά θα είμαστε εδώ, όλο το επιτελείο του Λίμπερο. Λέω λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανέναν τίποτα. Αυτό που ακούω, να αποδείξουμε και αυτά και να απαντήσουμε. Ποιος με ρωτάει? Αυτός! 1-0 είναι η δική μου απάντηση. Ποιος με ρωτάει? Αυτός που πήρε στα χαρτιά? Αυτός που δεν μπορούσε να κερδίσει την Κέρκυρα και τον Πλατανιά να αλλάξει δύο πάσες? Ποιος? Ολυμπιακός που τον έκανε κουδούνι χαρτοκοπτική Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα, το Γιάννενο? Ποιος είναι αυτός που με ρωτάει και εγώ πρέπει να δώσω απαντήσεις? Κανένας. Μόνο στον εαυτό μας, μόνο στον κόσμο που φέτος κατάπιε τόσο πολύ δηλητήριο, κατάπιε τόσο πολύ πίκρα, την έβαλε στο πλάι, στάθηκε δίπλα στην ομάδα, κυροκρότησε τον γνήσιο, τον εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου πρωταθλητή. Τι να λέμε τώρα δηλαδή? Άντε, εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Απλά πράγματα. Δείτε τη βαθμολογία. Τι λέει? Αλλά μην ακούσω πάλι κανένα τώρα από αυτούς που πανηγυρίζανε, που ήταν ανεβασμένοι σε κάτι λεωφορεία, να μιλάνε για περηφάνεια, για καμάρι, για αυτά, για προσφυγιά, για αξίες και τέτοια. Ούτε κουβέντα, προσέξτε καλά. Ούτε κουβέντα. Θα κουβαλάς την κοιλίδα μαζί σου τώρα. Τελείωσε. Τελείωσε. Όπως γαμοκοπούσες τόσο καιρό το γάβρο για αυτό που είχε κάνει με το Βάλερ, τώρα ήρθε η σειρά σου, φίλε. Τελείωσε. Χωρίς εννοείται να αφώνουμε τους άλλους δύο, έτσι. Ο ένας, ο πράσινος, τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί, έκανε τον, έκανε τον. Θα έπρεπε να είναι στη Β' Εθνική. Κανονικά, αφού έχει πιστολιάσει όποιον υπάρχει στη γη. Φήμες λένε ότι ζήλεψε η Μπουμπουλίνα τώρα που τη κόψαν και βαθμό, την κάνανε, λέει, πλοίαρχο. Τι την κάνανε τώρα? Ναύαρχο, τι την κάνανε, ενώ ήταν ανώτερος βαθμός. Αθυποπλοίαρχο και ήταν πλοίαρχος, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, μετά θάνατο να παίζει βαθμούς. Αφού λοιπόν ο άλλος, ξέρουμε τι έχει κάνει τόσα χρόνια, ο κόκκινος, βλέπετε τώρα, μόνοι τους γκρέμισαν όλη τη θεωρία φέτος ότι μας αδίκησαν, ότι οι εξηγιαντές, η διαιτησία εις βάρος, όλοι πολεμούν τον Ολυμπιακό. Μόνοι σας βγήκα τώρα και ξεφτιλίζετε τους ποδοσφαιριστές σας. Ούτε για χαρτί υγείας στο Ρέντι, να πάτε να πνιγείτε. Όπα, τι έγινε ρε παιδιά? Την πρώτη χρονιά λοιπόν που ο Ολυμπιακός δεν είχε τη διαιτησία, είδαμε πώς έπαιξε και πού κατάντησε. Να τρώει τρίμπαλα από εδώ και από εκεί. Ναι, αλλά δεν είπαμε όμως να φύγει ο Γαύρος και να αναλάβει η κίτρινη, να κάνει τα ίδια με Θωμά δίπλα, γιατί αυτό έγινε φέτος. Πού είναι ρε παιδιά ο Χαλίφης ο Ιβάν? Πού είναι ο νέος Χαλίφης, κύριε Ντέμι, εσένα ειδικά λέω, γιατί έβγαινε στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου και έλεγε ο νέος Χαλίφης είναι ο Ιβάν. Ο νέος Χαλίφης έπαιξε 10 αγώνες και κλεισμένο των θυρών, άσχετα που η ομάδα τους πήρε όλους γιατί είχε φέτος σπουδαίες δυνατότητες, 10 και κλεισμένων και 9 βαθμούς χαμένους στα χαρτιά. 9 είναι οι βαθμοί. 9! Και πρόσεξε, μου έχουν και 2 πρίκα για του χρόνου. Επειδή λοιπόν έσπηραν πολλή αδικία και έχει συσσωρευτεί σε πολύ κόσμο οργή, τεράστια οργή, γι' αυτό λοιπόν λέμε το εξής. Αν αυτή την οργή δεν μπορεί να την ελέγξεις, αν αυτή η οργή είναι έξω από καλούπια, αν νιώθεις ότι ο χαρακτήρας σου δεν το αντέχει αυτό και κατεβαίνεις κάτω για να σπάσεις, να κάψεις, να δημιουργήσεις ιστορίες, να πας να κάνεις πόλεμο, μην πας. Και για τη σωματική σου αιχαιρεότητα το λέμε, γιατί νοιαζόμαστε για τον αδερφό μας, για το φίλο μας, για το συνοπαδό μας, για το συντοπίτη μας, για το γείτονά μας, για τον ακροατή μας. Αλλά και επειδή, όπως λέω εδώ και εβδομάδες, περιμένουν στη γωνία με ένα και μόνο σκοπό. Να αφαιρέσουν κι άλλους βαθμούς. Να δυναμητήσουν, να υποθηκεύσουν πλήρως την επόμενη χρονιά, γιατί ξέρουν ότι ο Ιβάν χθες είναι χαρακτηριστικές οι κουβέντες που είπε σε Skype στους παίκτες και στον προπονητή. Με έχετε κάνει περήφανο.
Με έχετε κάνει περήφανο το πώς παίξατε στο πρωτάθλημα. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα ξεχάσω εσάς και αυτή την ομάδα. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει τώρα. Ο άνθρωπος έχει τρελαθεί. Έχει φάει καψούρα. Γουστάρει με αυτό που είδε. Κι ας τους άλλους να σκούζουν κάτω. Και τι πεθαίνει τώρα. Σου λέει με αυτή τη φορά έχω τον προπονητή. Έχω τον κορμό. Έχω τους παίχτες τρελαμένους, καψουρεμένους. Έχω την οικογένεια. Γιατί αν βλέπατε πώς ήταν αγκαλιασμένοι στο μπάτς με τον Πλατανιά οι παίχτες με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους μέσα, πραγματικά σαν να ήταν μια οικογένεια σε ένα παιδικό πάρτι. Που γνωρίζει ο ένας μπαμπάς τα παιδιά του άλλου, τρέχουν τα παιδάκια να αγκαλιάσουν τον μπαμπά του φίλου του, τη μαμά, μια οικογένεια. Αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν αγοράζεται με τίποτα και θέλει και πολύ χρόνο. Έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους για του χρόνου. Και από ομοιογένεια και τον ίδιο προπονητή. Γιατί και η ΑΕΚ θα έχει τρομερές απώλειες. Λογικά θα φύγουν παίχτες και ο Βράνιες και ο Αραούχο και ο Χριστοδουλόπουλος. Και ο Ολυμπιακός θα ξυλώνει όλα από την αρχή. Ο Γαύρος θέλει να θα κάνουν 15 μεταγραφές. Ήρθε άλλος προπονητής. Δηλαδή απέναντι σε αυτούς έχουμε μεγάλο αβαντάζ. Τη συνοχή μας. Την ομοιογένειά μας, το οικογενειακό κλίμα, τον ίδιο άξιο προπονητή, άξιος. Ο προπονητής μας είναι άξιος. Και επειδή κατάφερε το πιο αρνητικό κλίμα ever που υπήρχε, να το γυρίσει με τη δουλειά του, με σκυμμένο κεφάλι, να ακούει, να διαβάζει, μην νομίζετε ότι δεν πληροφορούνται ή δεν το αφουγκράζονται. Μια βόλτα όταν πρωτοβγήκε ο Λουτσέσκου στην πόλη, θα το κατάλαβε. Σε σχέση με τώρα. Με τη δουλειά του και στο τέλος και με τον τρόπο που μίλησε. Χωρίς να σκεφτεί καν ότι κλείνει πόρτες μεγάλες για μελλοντικές συνεργασίες. Βλέπετε. Άλλοι πως μιλούν. Ο Ζουνίδης. Όλες οι πορτούλες ανοιχτές. Δεν έχουμε κακή κουβέντα. Ούτε για την ΑΕΚ, ούτε για τον ΠΑΟΚ, ούτε για τον Ολυμπιακό. Έτσι δημόσιες σχέσεις. Κανονικά. Γυρίζουμε λοιπόν πριν πάμε στο διάλειμμα για να πούμε το εξής. Ιδιαίτερη προσοχή κάτω στις παγίδες που θα στηθούν, στις προκλήσεις που θα υπάρξουν. Αυτό το πλεονέκτημα που έχουμε για του χρόνου, γιατί το ξέρουν ότι του χρόνου θα κερδίσω και τις διακοπές και τους δικαστές και τους διαιτητές και τους δούλους. Είναι 4 δέλτα. Η ομάδα έχει όλα τα φόντα. Έχει τρελαμένο τον μεγαλομέτοχο, τον πρόεδρο που θα πάει να κάνει αυτά που πρέπει. Θα γυρίσει και ο τρελός λογικά, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία δηλώνει περιμένω πώς και πώς θα γυρίσω. Μιλάω για τον Ερίκε φυσικά. Λογικά θα γυρίσει ο Χαρίσης. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως μετά το Σάββατο. Έχουμε να συζητάμε για το πώς θα χτιστεί η ομάδα, πώς θα κοιτάξουμε να πάμε στα προκριματικά του Champions League. Αυτό που είναι απαραίτητη ανάγκη είναι να μην τους δώσουμε το πάτημα να μας βλάψουν πάλι, να μας ρίξουν χαμηλά, να ξεκινήσει του χρόνου η ομάδα με τέτοια αφαίρεση βαθμών που θα παλεύει για να ανερχηθεί και στο τέλος το πολύ πολύ να φτάσει ας πούμε για το Europa League. Όχι. Όχι. Αυτό πρέπει να είναι στο μυαλό μας. Και από εκεί και πέρα εμπιστοσύνη στην ομάδα. Θα μπούμε, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Σε κανέναν δεν οφείλουν απαντήσεις. Καμία υποχρέωση για απαντήσεις δεν έχουν οι παίκτες. Το ποιος είναι ο καλύτερος φάνηκε όλη τη χρονιά. Το μόνο που ζητάμε εμείς είναι την οργή για την κλοπή να την μετουσιώσουν σε ενέργεια, σε πάθος, σε τρέλα. Όχι σε άγχος. Άσε. Αυτοί έχουν το άγχος να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι και καλά. Ότι δίκαια πήραν το πρωτάθλημα. Δικό τους είναι το άγχος. Άρα λοιπόν σε κάθε έναν από εσάς που φοράτε τη φανέλα το Σάββατο, αυτό θα λέμε όλη τη βδομάδα. Μπείτε, μετουσιώστε, μετατρέψτε την οργή, την πίκρα, την τρέλα που έχετε για την κλοπή, για το ότι σας αφαίρεσαν τον ιδρώτα σας σε κάποια αίθουσα δικαστηρίου έτσι θελικά, μόνο και μόνο για να μην ανέβει το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη μετά από τόσα πολλά χρόνια που το δικαιούταν ο ΠΑΟΚ 100%. Μετουσιώστε λοιπόν αυτή την
στεναχώρια, αυτή την πίκρα, αυτή την οργή, σε τρέλα, σε πάθος, σε ενέργεια, σε αυταπάρνηση, σε τρέξιμο, σε μαρκάρισμα, σε διεκδίκηση στην κεφαλιά και πάρτε αυτό το κύπελο. Δεν ισοφαρίζεται, εννοείται. Δεν ισοφαρίζεται με την κατάκτηση του κυπέλου αυτό που έγινε, εννοείται. Γιατί ακούω και κάποιοι, πάρτε το κύπελο, λέει, για να... Τι για να... Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τι πάρτε το κύπελο. Μας το δίνετε. Ή έχετε την εντύπωση ότι εντάξει μωρέ, τώρα αφού πήραμε το πρωτάθλημα εμείς ως ΑΕΚ, τώρα ας τους αφήσουμε. Σοβαρολογείτε. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Άρα λοιπόν εμείς 100% εγρήγορση. Όλοι μας. Το νου μας όλοι. Όλοι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ξαναλέω. Μέσα από το τηλέφωνο το σταθερό που θα ανοίξουμε μετά τις 8.30, τώρα δηλαδή με το που θα επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, το 2310-287-888, αλλά και μέσα από το μήνυμα όσοι θέλετε, FM, γράφετε, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, βάζετε δίπλα έστω μια καλημέρα, μια κουβέντα, οτιδήποτε θέλετε, μια παραγγελιά, ένα ζουμουσού, κάτι, να μην είναι σκέτο ονοματεπώνυμο, ένα 24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για να κληρώσουμε ένα υπέροχο τάμπλετ Lenovo, ένα φανταστικό δώρο και σήμερα από την Electronet Παπουκίνης Νικολαίδης. Με ένα μηνυματάκι λοιπόν ή με ένα απλό σταθερό τηλέφωνο, μόλις ανοίξουμε τις γραμμές, μπορεί να πάρετε εσείς το τάμπλετ, θα βγάλουμε τον τυχερό όπως κάνουμε πάντα στο τέλος για να μοιραστούμε τη χαρά, και μία σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το νούμερο 1 κρεοπολείο στην πόλη, το κρεοπολείο Μιχάλης στον Εύωσμο, Μενελάου 29 771 043. Και delivery έχει και παραγγελιά για εσάς που μπορεί να είστε μεγαλύτερης ηλικίας ή να έχετε θέματα και δεν μπορείτε να φύγετε από το σπίτι γιατί έχετε μωρά, οτιδήποτε. Έτσι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ευχαριστούμε και τον Άμβρου Άρτα για τις ευχές. Λεβέντη μου, γίνα και εσύ. Εγώ γουστάρω, φίλε, τους θέλω τους τρελούς. Μ' αρέσει η ωραία τρέλα. Μ' αρέσει. Θέλω και Ερή και θέλω και ο Άρτα. Τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν είναι τις παρούσεις. Δεν είναι τις παρούσεις. Ανοιχτές γραμμές έχουμε. 2310-287-888. Πάμε κατευθείαν να πω. Τάμπλετ Lenovo. Υπέροχο δώρο από την Electronet Παπουκίνης Νικολαίδης. Πάνω από 100 ευρώ η αξία του. Και κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης, τα κρέατα ενός μήνα. Μια μικρή μόνο παρένθεση στον ΑΕΚΤΣΙ που μπήκε χθες το βράδυ και έλεγε διάφορα ότι τα αφεντικά που σε πληρώνουν. Φυσικά είναι να λες αυτά για την ΑΕΚ. Φίλε, στο έγραψα κιόλας, θέλω να σου το πω και στον αέρα. Και ξέρετε ότι πολύ σπάνια μιλάω για τέτοια θέματα. Η τελευταία φορά που αναγκάστηκε διευθυντής ή ιδιοκτήτης ραδιοφώνου να πληρώσει από την τσέπη του για να με πληρώσει να έρχομαι να λέω πράγματα, ούτε θυμάμαι πόσα χρόνια πριν είναι. Μπορεί και 15, μπορεί και 12. Δόξα τω Θεώ, από ένα σημείο και μετά πήγαινα στα ραδιόφωνα που δούλευα τα τριπλάσια από αυτά που μου έδιναν ή και τα τετραπλάσια. Τα έβγαζα τα λεφτουδάκια μου για να ταΐζω την οικογένειά μου και δεν χρειάστηκε κανένας. Και ευτυχώς και προς τιμήν όλων. Μέχρι τώρα που δεν μπήκε ποτέ κανένας να μου πει πες αυτό. Απλά σου απαντάω ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που κάποιος αναγκάστηκε να βάλει το χέρι στην τσέπη του ή να βγάλει από το ταμείο του ραδιοφώνου για να με πληρώσει από το απόθεμα. Με πλήρωνε από το 1/4 από αυτά που έφερνα. Με τις χορηγίες. Εντάξει φίλε, περήφανε κιόλας. Έτσι. Όλα εντάξει, όλα οκ okay, λοιπόν. Άντε, πάμε παρακάτω. Χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας και μας ακούς. Αν μαθαίνεις αλήθειες. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει ο άλλος ΑΕΚΤΣΙΣ, ο Δημήτρης από την Άουσα, που μου είπε δεν θέλω σε παρακαλώ να διαβάσει το μήνυμα και μου εξέφραζε αυτό ακριβώς. Εγώ είμαι μεγαλωμένος από τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο, με αρχές, με έμαθε να είμαι έντιμος. Με έμαθε να θέλω τα καθαρά πράγματα. Αυτό δεν με εκφράζει αυτή εδώ η ΑΕΚ. Και μπράβο του. Υπάρχουν και αυτοί φυσικά, εννοείται παιδιά. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Τι λέει, κάτσε να ακούσω. Απ' τη μέρα λέει που το πήρε, λέει ο Περισσόπουλος. Απ' τη μέρα λέει που το πήρε η ΑΕΚ, βρέχει συνέχεια κάθε μέρα για να το λιώσει, λέει το χάρτινο. Αγόρι μου. Πάμε γραμμές, πάμε γραμμές. Καλημέρα σας, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σήμερα σε φταί. Εννοείται συνεχίζεται το ποιος αυτός, ένα μηδέν, με πλούσια jackpot δώρα. Κληρώνουμε ένα ελικόπτερο, ένα αεροπλανοφόρο.
δύο ουρανούς, τρία οικόπεδα, ένα υποβρύχιο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Βρε καλό στο κορίτσι, καλά θα πάει σήμερα, ξεκινάμε με γυναίκα. Προφανώς θα πάει καλά. Εννοείται, καλώς την είναι, καλώς την είναι. Τι γίνεται? Είμαι η Νάντια. Γεια σου ρε Νάντια, υπήρχε τραγούδι Νάντια έτσι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από πού βγαίνει το Νάντια, γιατί από όσο ξέρω Αγία Νάντια δεν υπάρχει, βγαίνει από το Κωνσταντίνα. Όχι, από το Αντωνία. Από το? Αντωνία. Για το Αντωνία, ωραίο είναι το Αντωνία. Νάντια μου, μια χαρά είναι το Αντωνία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωστή μου, εγώ λέω να αφήσουμε πίσω όμως ό,τι μας έχει πικράνει, ό,τι έχει τη διάθεση την καθημερινότητά μας όλο αυτό τον καιρό. Ναι. Να κοιτάξουμε μπροστά, να περιμένουμε να προσδοκίσουμε μια μεγάλη χαρά με τη νίκη των παιδιών. Να μετατρέψουμε την αδικία σε τέλα, σε πάθος. Αυτό. Το σίδερο με τη φωτιά τσαλώνει. Μπράβο Ρενάντια, έτσι. Πιο δυνατή από ποτέ, χωρίς άγχος, γιατί το άγχος είναι κακός σύμβουλος. Σαφώς. Με όλη την ψυχή μας να ευχηθούμε και να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να μας χαρίσει χαρά. Και γιατί ο ΠΑΟΚ είναι θεός, είναι ιδέα, είναι αυτό. Όλα τα λες υπέροχα, τα λες υπέροχα. Μέλι το στόμα σου στάζει, μέλι. Και επίσης έτσι γαλουχούμε και τα παιδιά μας. Έτσι, όπως το λες. Όπως το λες. Έτσι. Αν με βάλεις στην κλήρωση. Να σε βάλω και στην κλήρωση. Πες μου 5-18, λίγο. 5-18, Νάντια. Σας βάζω, να σε καλά. Γεια σου, Νάντια μου, τα πες υπέροχα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν σας κάνω σε ξεχωριστές. Όλοι είναι. Και για το τάμπλετ και για τα κρέατα, μην καθυστερούμε. Και με τα τηλέφωνα σήμερα και με τα μηνύματά σας. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε το 54526. Καλημέρα σας! Ναι! Καλή σας ημέρα. Καλό στο παιδί. Κάποτε φωνάζουν κορίτσια ο Μπάρχουλης, τώρα φωνάζουν κορίτσια ο Τσατσαρός. Γιώργο! Έλα να κάνουμε μπανάνα! Ναι, φορώ και αυτά τα ολόσωμα μαγιό με τη ρίγα και παίζω με την πλαστική μπάλα στην παραλία. Ναι. Καταρχήν τι έκανε η ΚΑΠΑ 17, ξέρεις. Η ΚΑΠΑ 17 με goal of sight, με goal of sight έχασε η ΚΑΠΑ 17. Αρχίσε από τα πιτσιρίγια. Από τα πιτσιρίγια. Με goal of sight. Προς τον κύριο στον ημιτελικό. Ναι, προς τον κύριο Θοδωράκη, αρχικό του κόμματος ο Ποτάμι. Διώξε τον αυτό. Ναι, τραγικό. Να αποκαλέσει ότι το Βούλγαρος είναι ίσον με το Γαύρο. Ναι, εντάξει. Άστε, τον περιποιήθηκα χθες. Βγήκε κι αλλού. Έτσι και τον άκουσα. Τι να λέμε τώρα. Προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι πανμακεδονικός. Βρε βλάκα. Θα μας πεις την ιστορία μας. Θα μας εξηγείς την ιστορία μας. Πήγες και βάζεις χέρι εκεί πέρα πάνω και πιάνεσαι με αυτό το θέμα. Κώστα μου, σε παρακαλώ τώρα, άσε το, εντάξει. Ίσον ή Γαύρος ή Βούλγαρος είναι και αυτό είναι, λέει. Δεν έχει, δεν είναι. Οκ. Άσε, τον περιποιήθηκα χθες, ανάλωσα χθες αρκετή ώρα μαζί του, αρκετό μέρος της εκπομπής. Αυτό ήθελε αυτός και αυτό σκοπό εξυπηρετεί. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έγραψε στις Βουλής τα έδρανα, αχ, εγώ θα έκλανα, συγγνώμη για την κουβέντα. Αυτός έγραψε το στίχο στον συγχωρεμένο Τζίμι Πανούση και τώρα πήγε και κάθεται αυτός και κάνει αυτό το πράγμα στα έδρανα. Κάθεται εκεί, κάθεται στρογγυλοκάθεται, μία στο ένα κόμμα, μία στο άλλο και έπιασε στο στόμα σου τη Μακεδονία, τον ΠΑΟΚ, την ιστορία, το λαό, την παράδοση. Έπιασε στο στόμα σου, μας έπιασε στο στόμα σου. Λοιπόν, σε παρακαλώ, άσε με Γιώργο. Αυτός αυτό ήθελε. Αυτό ήθελε τώρα. Να βγει από την ανυπαρξία του. Όπως είπες. Έτσι, ψηφίστε εκεί τα μνημόνια, φορτώστε τον κοσμάκι με φόρους και δυστυχία που πηδάει ο κόσμος από τα μπαλκόνια, βολεμένοι, στρογγυλοκαθισμένοι με τις παχές κοιλιές σας και άστα τώρα τα άλλα. Μην ασχολείσαι. Όπως είπες και προηγουμένως, απευθύνουμε προς τους ποδοσφαιριστές μας να κοιτάξουν ότι τους κλέψανε μέσα από το σπίτι τους. Μπήκανε μέσα, τους κλέψανε, τους χτυπήσαν, τους διάσανε. Δεν πρέπει το Σαββάτο να βάλουν κάτω. Ακριβώς. Και δεν έχουν να απαντήσουν στον κλέφτη αν είναι αν αξίζουν ή όχι. Απλά ακριβώς. Την οργή τους, η οργή τους να μην μετατραπεί σε άγχος. Γι' αυτό λέω όλη τη βδομάδα. Καθόλου. Επειδή ακούνε και οι παίχτες, ακούνε οι δικοί τους άνθρωποι, ακούνε ο περίγυρος, ακούει ο κόσμος την εκπομπή. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, αυτό μην έχετε κανένα άγχος. Δεν έχετε να αποδείξετε τίποτα σε εμάς. Το αποδείξατε 30 αγώνες μέσα στο χορτάρι. Ότι είστε η καλύτερη ομάδα και πήρατε το πρωτάθλημα.
Μπείτε και, μπείτε και παίξτε για τον εαυτό σας, για το όνομά σας, για την ιστεροφημία σας, για τα παιδιά σας, για εμάς τους ανώνυμους που σας περιμένουμε να σας χειροκροτήσουμε. Αυτό. Κλείνοντας, βάλτε το 4-16. Έγινε, Γιωργάρα μου. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Άντρε Κωστάκη. Είσαι ο. Είμαι. Ποιος είναι. Αυτός ένα μηδέν. Όχι, όχι. Για πες. Ποιος συζητάει επανελειμμένα τη ζημιά. Όχι ρε φίλε. Καλώς το παιδί ρε. Έχω μπατίδα, σου έχω έτοιμο αγόρι μου. Έτοιμο μπατίζουκο. Βέβαια, τι. Δεν υπόσχε θέλω μαζί. Και τα δύο, κόλλησέ τα. Και τζενούλα. Καλά, αγόρι μου, καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δεν μου λες, είναι δούμος το επίθετο. Ναι, ναι. Δούμος, μπράβο, γιατί δεν ξέρω, μπαίνει ο τόνος. Το τάμπλετ, ό,τι θες, όλα μαζί. Πάρα, μπορεί να σε βάζω και σένα μέσα. Πες μου λίγο. Ναι, μην κάνεις αυτό. 122. 122. Δεν μου λες. Για πες. Να μη σου πω. Εγώ είμαι το κοπανό, δίπλα στην Άουσα. Άμα θες να πάω να ρίξω καμία χειροβοβίδα εκεί στον Αεξίρ, πες μου. Δεν μου λες, κοπανός λέγεται το μέρος, στην Άουσα. Ναι, ναι, το χωριό. Με το κοπανός δεν έχεις αμέσως μείον τρεις. Με το γεια σας, καλημέρα σας, είμαι από... Μείον τρεις, καλημέρα σας. Είμαι από τον κοπανό. Επειδή κοπανός, επειδή τους κοπανάς όλους, ξέρω εγώ. Α, κοπανός. Γι' αυτό, ε. Έχει ιστορικό, κοπανούσε παλιά, κοπανούσε πολύ. Τι γίνεται, ρε. Για πες. Έτσι. Τίποτα, πάμε την Κυριακή να κερδίσουμε και να γυρίσουμε. Να γυρίσουμε όλοι χαρούμενοι. Αυτό μετράει. Αυτό. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Τώρα γιατί έχω δουλειά. Άντε, ξέρω σας κάνουμε παρέα εκεί πέρα. Άντε, φιλιά. Φιλιά πολλά. Χρόνια μας πολλά, γιατί σήμερα, σαν σήμερα, το zoomusu.gr κλείνει ένα χρόνο. Έτσι το θυμήθηκε φυσικά η Χρύσα που είναι εκεί κολόνα στο site. Και η Χρύσα, την υπερευχαριστώ για όλη την παρουσία. Όχι μόνο για, δεν μιλάω τόσο για τα κείμενα που βάζει, όσο για το ήθος της, για την αξιοπρέπειά της, για το ότι είμαστε ένα ακριβώς πράγμα στον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο που γράφει και τον τρόπο που αγαπά και προσεγγίζει τον ΠΑΟΚ με πολύ σεβασμό. Γι' αυτό είναι τελείως ζουμουσού άνθρωπος. Όπως και ο Γιάννης ο Κανάρης που τροφοδοτεί επίσης το site και βέβαια τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Ο ένας είναι ο Γιάννης Μανουκίδης, ο οποίος το έστησε από την αρχή, και ο άλλος είναι ο Μανώλης Αυστρατιάδης, αδερφός παντοτινός, που κάνει το site. Δεν γίνεται να μην ακούγεται εκπομπή. Δεν γίνεται να μην υπάρχει site. Δεν γίνεται. Στο ζητάει ο κόσμος. Γιατί ξέρουν ότι είμαι λίγο δυσκύλιος σε αυτά, ότι δεν είμαι πολύ της τεχνολογίας. Ένας χρόνος λοιπόν, σας υπερευχαριστούμε για τη μαζική συμμετοχή. Ξεπέρασε η παρουσία σας, η επισκέψη στο site κάθε αισιόδοξο σενάριο, κάθε προσδοκία μας. Και σας υπερευχαριστούμε. Εμείς κοιτάξαμε να μην πέσουμε στην παγίδα, να μην βάλουμε τον γυμνό τον κόλο για να χτυπάρουμε τα κλικ. Να μην σας μπριζώσουμε μια ψεύτικη είδηση να μπείτε μόνο και μόνο για να πάρουμε το κλικ. Να μην παίξουμε με τα συναισθήματά σας. Να μην φανατίσουμε με ύβρις και με αντιπαραθέσεις για να πάρουμε τα κλικ των άλλων που θα μπαίναν μόνο και μόνο επειδή τους βρίζαμε ή επειδή τους μπριζώναμε. Κοιτάξαμε να είμαστε αληθινοί απέναντι σας. Αυτό. Και αυτό θα κάνουμε όσο ακόμα υπάρχει το site. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Και συγγνώμη που περίμενες, αλλά ήθελα να πω αυτά για τα γενέθλιά μας σήμερα. Το σαϊτάκι μας. Για πες λοιπόν. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στο Zoom σου. Ευχαριστώ πολύ. Να τα εκατοστήσει. Μπράβο και στα παιδιά που δουλεύουν. Μπράβο και σε σένα που σαν χήμαρος λες όλα αυτά που λες κάθε μέρα και σε απολαμβάνουμε και λες μεγάλες αλήθειες. Γι' αυτό ακριβώς αγαπάμε και σε απολαμβάνουμε. Θέλω να πω ότι είμαι η Ελένη από Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Είναι η καλύτερη ομάδα και το κήπεδο το θέλουμε πρώτα απ' όλα για το μεγαλομέτωχό μας, για τους οπαδούς. Και μετά για τους ίδιους παίκτες. Βεβαίως. Και για αυτούς που έφυγαν μέσα στη χρονιά και δεν πρόλαβαν να δουν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, και για αυτούς που δεν πρόλαβαν να δουν τον ΠΑΟΚ κυπελούχο. Και για αυτούς θέλουμε. Για την τουλάρα μας και για όλους αυτούς που έφυγαν μέσα στη χρονιά. Και για αυτούς το θέλουμε το κύπελο αυτό. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να κατέβουν το Σάββατο όλοι οι οπαδοί κάτω στον ΟΑΚΑ με μάσκα, τη φατσούλα του Σαββίδη. Ναι, το άκουσα αυτό. Και αλλού το άκουσα, μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Είναι αυτές οι χάρτινες μάσκες που την έχεις στην τσέπη. Δεν σου απαγορεύει να τη βάλεις μέσα. Έτσι, είναι χαρτί αυτό.
να ζαλιστούν και, λίγο οι Αθηναίοι. Αν και είδαμε τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος από ένα χαρτί, να κινδυνέψει η ζωή του και να χαροπαλεύει. Δεν ξέρω, πάντως αυτοί είναι βέβαια συνηθισμένοι στα χάρτινα. Είδες, μας την έχουν στήσει και ακόμα και στην ΚΑΠΑ 17. Ναι, ναι, με offside goal. Ναι, από τα σπάργαν ακόμη τα παιδιά των ομάδων τους, θα γαλουχούν κατά αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, και για αύριο θέλω να πω για το βόλεϊ. Ναι. Εύχομαι μακάρι η ομάδα μας να τα καταφέρει και να ισοπεδώσει στην Αθήνα τον Ολυμπιακό. Έτσι. Θα πούμε πολλά αύριο για το βόλεϊ ειδικά, να, γιατί είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι αυτό. Ακριβώς το έχουμε ξανακάνει αυτό, πέρσι. Ναι. Θα το ξανακάνουμε. Μας είναι μαζί με τους παίκτες μας. Έτσι. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω, Ελένη, στις κληρώσεις. 656. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, Ελένη μου. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι κι άλλοι. Άντε, έχουμε ήδη τρεις. Γυναίκες, μόνο γυναίκες τελικά. Μακάρι να έχουν όλες. Μάρο, χρόνια γεια πολλά να ευχηθώ κι εγώ στο site να τα καταστήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι εσείς που το δημιουργήσατε. Να είσαι καλά. Θέλω να πω ότι δεν θέλω να πτωήσει από αυτά που λένε. Ξέρουμε την αξία σου που σε ακολουθούν τόσα χρόνια, όπου και αν πας και δουλεύεις. Ευχαριστώ πολύ. Απλά το τελευταίο, και πιστεύω ότι την Κυριακή θα τα καταφέρουμε. Συγγνώμη που διακόπτω. Καταλαβαίνουμε ότι με αυτά που λέμε στενοχωρούμε κάποιους τον τελευταίο καιρό, ειδικά τους αεκτσίδες. Ναι. Λυπάμαι όμως, έκαναν πράγματα. Εγώ σπάνια είμαι σκληρός, θέλω η εκπομπή να είναι ψυχαγωγική. Όταν όμως νιώθω ότι έρχεσαι και με κλέβεις μέσα στο σπίτι μου, δεν μπορώ να μένω απαθής. Λοιπόν, και σπάνια μιλάω για αμοιβές και τέτοια πράγματα. Όταν ο άλλος μου λέει χθες ότι εντάξει, εννοείται θα πεις αυτά, λέει για να σε πληρώνει το αφεντικό. Τελευταία φορά το είπα που με πλήρωσε κάποιος από την τσέπη που έβγαλε. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δόξα τω Θεώ. Δεν το λέω με αλαζονία. Ευτυχώς έχουν παρέλθει πάρα πολύ εκείνες οι εποχές. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Που θα ήταν και το φυσιολογικό, εφόσον δουλεύω να με πληρώνω. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ εύχομαι να κερδίσουμε την Κυριακή και πιστεύω θα κερδίσουμε. Είμαστε οι καλύτεροι. Ο ΠΑΟΚ είναι τελείωση, είναι ιδέα. Αυτά έχω να πω. Αυτό είναι. Μάρο, δώσε μου και τα τρία τελευταία νούμερα. 395. Γεια σου, Μάρο! Ευχαριστώ να σε γερή, καλημέρα. Να σε γερή. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Στέλνετε και μέσα από τα μηνύματα αν θέλετε για τον διαγωνισμό, αλλά και μέσα από τα τηλέφωνά σας για το τάμπλετ της Lenovo και τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Καλημέρα σας. Πέσαμε. Πάμε στο μέθ επόμενο. Μαέστρο. 7 χέρια καλώς, και 32 πόδια και 8 μάτια. Ο Κιώσης. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μάω. Έλα ρε μάω. Πού σας βρίσκω σας. Αυτό δε. Μαζευτήκαμε όλες οι γυναίκες που λες πριν. Αν θέλεις μπορείς και εμείς να ψηλώνουμε τις φωνές μας. Έτσι. Κωστή, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου για αυτό που λες, το δεν έχει κάτι να αποδείξει η ομάδα. Η ομάδα έχει να αποδείξει ότι, γιατί σου είχα πει και παλαιότερα, όντως τα περισσότερα ντέρμπι δεν είχε κάτι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν είπα δεν έχει να αποδείξει η ομάδα. Δεν έχει να αποδείξει σε αυτούς η ομάδα. Ωραία. Δεν χρωστάει απάντηση σε αυτούς. Η ομάδα, από αυτή την άποψη, η ομάδα φυσικά για τον εαυτό της, για τον κόσμο, για εμάς όλους που ζούμε και αναπνέουμε για αυτή, ναι. Αλλά δεν μου αρέσει το χρωστάει απαντήσεις ή πρέπει να αποδείξει σε ποιους, αυτό λέω, καταλαβες. Όχι σε αυτούς, στον εαυτό της. Όχι, σε πληθυντικό το είπα, ξέρω. Προσέχω. Περισσότερα ντέρμπι δεν είχε κατέβει καλά. Ναι, δεν ήμασταν κάτω στην Αθήνα. Δεν όχι άνθρωπος. Μόνο κάτω η Κωστή και στην Τούμπα. Δηλαδή, καλά με τον Ολυμπιακό δεν κατέβηκε καλά, αλλά τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι με τον Ολυμπιακό δεν ήμασταν τόσο καλοί, αδερφέ. Έτσι, δηλαδή, η ομάδα πραγματικά σαν να μην κατέβηκε. Τι να πεις. Εδώ μπορεί να βγούμε παράπονα από την ομάδα. Κοίταξε, με την ΑΕΚ στο πρώτο δεν ήμουν καλός. Δεκτό. Και θα ήθελα να μπω πιο δυνατά, να το καθαρίσω νωρίς το μάτς. Στο δεύτερο δεν ήμουν όμως και κακός, έτσι. Δηλαδή. Okay. Δεν ήμουν όμως αυτός που μπορούσα να είμαι. Δεν ήμουνα. Κοίταξε, όλα αυτά επηρέασαν, φίλε. Όλα αυτά επηρέασαν, να ξέρεις. Σύμφωνα με την παρουσία που είχαμε τα τελευταία παιχνίδια. Σωστό. Και θα έπρεπε να τους είχαμε ισοπεδώσει. Δεν αντιλέγω. Ευκαιρία μας. Τώρα, το ένα κάστρο έπεσε με την παράδοση που δεν έσπαγε όλο αυτό το διάστημα που λέγανε κτλ. Okay. Τώρα θα πέσει και το δεύτερο κάστρο. Κατάλαβες. Άντε να το δούμε. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση, αδερφέ. 191 Θοδωρής, αλλά θα το δώσεις σε έναν πολιτικό. Τα κρέατα. Άμα σου πες το τάμπλετ και αυτό.
Δώστα όλα, Κωστή. Αγόρι μου, αγόρι μου. Να σε πάντα γερός, να σε πάντα γερός, ευχαριστώ. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια. Πάμε παρακατώ, καλημέρα. Ευχαριστούμε για τις ευχές, για το site μας. Ένα χρόνο, zoomusu.gr. Χωρίς κραυγές, είπαμε, χωρίς φανφάρες. Και δεν βγάζουμε και τίποτα από αυτό, έτσι. Θα το πούμε γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Το κάνουμε έτσι για το κέφι μας και για εσάς και για εμάς και για, το... για την τρέλα μας. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, γιατί δεν μας μιλάτε! Βγήκε λέει ένας ακροατής που δεν μιλάμε με τον Τζατσαρό. Τον παίρνω και δεν του μιλάω. Ναι! Καλημέρα! Αλλό στο παιδί! Α, με κατάλαβες! Έλα ρε μπασκότ! Τι γίνεται, όλα καλά, χρόνια πολλά για τη γενέθλια. Αγόρι μου, αγόρι μου. Είσαι και ο ιδρυτής και ο νονός συγχρόνως, φαντάζομαι. Νονός. Κοίταξε, ιδρυτές είναι και ο Μανουκίδης και ο Ευστρατιάδης. Έχουμε πολλούς νονούς μαζί, ε! Ακριβώς, αυτή είναι. Αυτοί με βάλανε στις μπρίζες. Και καλά okay. Σε κάνανε. Okay. Εγώ πιστεύω πρώτα να, μπορώ να ξεκινήσουμε με νίκη με αύριο πρώτα, γιατί είναι πιο κοντά το παιχνίδι. Το βόλεϊ, βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Θα ασχοληθούμε με αυτό αύριο το πρωί. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για το βόλεϊ, το οποίο το πιστεύουμε. Εγώ δεν έχασα την πίστη μου. Δηλαδή το κάναμε και άλλη φορά εκεί πέρα μέσα. Έχουμε γουστάρουμε, έτσι θα το κάνουμε. Να νομίζουν ότι θα το πάρουν και στο τέλος θα πάρουν και θα πάρουν. Ξέρουν τι θα πάρουν. Καταλαβαίνεις ότι αύριο είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι όλων. Θα το πάρουμε έτσι. Αύριο το παιχνίδι. Θα το πάρουμε γιατί εγώ πιστεύω. Μα δείξαμε, ότι... στο πρώτο μάτς δείξαμε ότι στις λεπτομέρειες. Στο δεύτερο. Γιατί τώρα είναι υπερόπτες. Νομίζουν ότι εντάξει, ξέρω εγώ, εντάξει, μας το έχουμε και κάτι τέτοια. Καταλάβεις, έτσι πιστεύω εγώ. Ό,τι και να γίνει. Η αγάπη, η ευγνωμοσύνη για τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα και για το κύπελο φέτος δεν σβήνεται ούτε κατά διάνοια. Φέτος συζητάμε, εννοείται φυσικά. Εννοείται φυσικά. Όσο για το Σάββατο να πούμε, πρέπει να μπουν μέσα με τσαμπουκά και με πολύ μυαλό. Με πολύ μυαλό. Σωστό. Και στρατηγικά να μην μας ήσουν τίποτα, να μην κάνουν το παιχνίδι της ΑΕΚ, να μπουν να το κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Στην Τούπα πιστεύω ότι είχαμε μπαίνει λίγο πιο τσαμπουκά μέσα και τους καθαρίσαμε το ημίχρονο και δεν θα είχαμε αυτά που είχαμε τώρα. Δηλαδή. Λίγο πιο επιθετικά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αυτοί είναι κουρασμένοι, είναι σκασμένοι, έχουν μέσα τους πιστεύω και ξέρουν την... κατά βάψη ότι τι έχουν. Ακριβώς, κάνει. Το ξέρουν φίλε. Το ξέρουν και το παίζουν τρελίτσα ότι εντάξει είμαστε καλοί για να έχουμε να λέγουμε. Να πούμε. Μα γιατί ο Μελισανίδης δεν τους δίνει τα τρελά που ζητάνε. Και ο Χρυστοδουλόπουλος και ο Βράνιες, γιατί ξέρεις ποια είναι η τελευταία κουβέντα. Για καθίστε καλά ρε μάγκες, γιατί εγώ το πήρα με όλα αυτά που έγιναν, έτσι, σε παραμέχρι ένα σημείο, οκ. Κατάλαβες. Έτσι όπως το είπες είναι. Και τι να του πούνε, όχι το πήραμε εμείς μέσα στο γήπεδο. Τι πήραν, τίποτα δεν πήραν. Ήμουν και εγώ την Κυριακή και το Σαββάτο μέσα στο παιχνίδι, στον Πλατανιά στην 7 ήμουν εκεί πέρα. Μα πού σε είδα. Εγώ στην 7 πάω τέρμα πάνω. Και εγώ πάνω ήμουνα. Όχι σοβαρά. Εντάξει, ήμουνα με περούκα, ουάρτα και μουστάκι να πούμε Φρανκ Ζάπα. Α, γι' αυτό δεν θα βάλω και εγώ καμιά περούκα για να σε γνωρίσω σίγουρα. Γεια σου Δημητράκη! Έγινε μέρα σε κλήρωση 401 τώρα, ό,τι κάτσει για γελάσουμε γλυκάκι. Έγινε Δημητράκη μου. Έγινε, τα λέμε. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω, πριν το διάλειμμα. Μαέστρο, ουσδάρες, αδερφέ. Ναι, γεια σας! Έλα Κωστή, καλημέρα. Ήρθα και είμαι εδώ. Δεν είναι ηχογραφημένη είστε... εκπομπή. Είναι 2 Αυγούστου χειρότερος... διακόπτης που υπάρχει στη γη. Εσύ διακόπτης. Εσύ διακόπτης. Είσαι ο χειρότερος παραγωγός, ο πιο μεροληπτικός, έτσι. Ο πιο αμαζόνας, το πιο λαμόγιο, ναι. Πιο... πουλημένος. Ιταμός, βάλε και το Ιταμός είναι ωραίο. Τα τραγούδια που βάζεις, τα ποταπά. Αλλά το πρωί πια δεν μπορώ αν δεν ακούσω τσακάρι. Αγόρι μου, αγόρι μου. αυτό είναι 2 ημίχρονο άσο τελικό. Μπινελίκι, μπινελίκι, μπινελίκι στο τέλος. Όμως, κάνεις γυρισιά το τότε. Την μπλούζα που έχει το εν λόγω λόγκο, φοράμε και οι τρεις. Και εγώ, και η Δημητρούλα, και η Ντίνα. Όλοι τη φοράμε την μπλούζα, όποιος προλάβει. Ήθος, πόσο ήθος. Όποιος προλάβει. Έχω υπόσχεση από λαδόκολα. Ότι θα βγάλουμε πάλι μια χιλιάδα. Ναι, έτσι με το που φύγει όμως... το καλοκαίρι. Ναι, να θα βγάλουμε. Ναι. Τότε είχε μέχρι 2 extra large, τώρα να βγάλει 4 extra large. Κοίταξε, είπαμε να βγάλουμε μπλουζάκι, όχι διπλοσέντονο για γαμπριάτικο κρεβάτι. Αδερφέ. Θα τα κουνάμε στα μπαλκόνια. Άμα είναι να του πω, θέλω να βγάλεις και 10 αντίσκηνα για άσκηση, να πούμε στο πυροβολικό. Ναι, αυτό δεν είναι. Μπαλένες, και τις μπαλένες να δίνει μέσα, να τα στείλουμε. Λοιπόν, ποιος. Αυτό ένα μηδέν! Ποιος ήταν αυτός που είπε ο Μπακασέτας, είπε τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτό ρε. Όχι, ο Σιμόες. Όχι ρε. Ναι. Σιμόες, ναι. Στους πανηγυρισμούς, έτσι.
Το Σάββατο θα του δείξουμε τι. Αυτό ρε φίλε θέλω. Το δηλαδή Σάββατο πραγματικά. Τι είναι αυτό ρε. Θέλω... Θα το δείξω πολύ καλά. Ξέρεις τι, θέλω να πω τόσα πράγματα, αλλά επειδή θέλω να. Δηλαδή πραγματικά πίστεψε με. Δεν αντέχω. Δηλαδή πίστεψε με, θέλω να πω τόσα πράγματα. Όμως οφείλω να είμαι πραγματικά προσεκτικός στο τι λέω. Θέλω τόσα πολλά πράγματα να πω παραπάνω από αυτά που λέω. Δηλαδή έχω στο μυαλό μου διάφορους τρόπους πανηγυρισμούς. Του Βιεϊρίνια ειδικά. Α, ναι. Μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, εγώ θα βάλω φήμωθρο. Δεν μπορώ να κρατηθώ από αυτά που θέλω να πω. Βάλω αυτά τα SM, τα με τον μπαλάκι στη μέση. Δεν μπορώ να μην... Δεν γίνεται. Και κάτι είπαν οι γάβροι, να μην πάμε λέει αύριο να τους νικήσουμε και τους χαλάσουμε τη φιέστα. Όχου το μωρέ. Το άκουσες αυτό. Όχου το. Δεν είναι ωραίο. Έπαθα και αυτή η χειμενίτιδα. Είναι δυνατόν να πέσει και ο αντίπαλος. Ένα κουτάκι τριγωνάκι πανοράματα θα τους γλυκάνουμε ρε φίλε. Πρέπει. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Δεν πειράζει, υγεία. Πάντως το Σάββατο, τι είναι αυτό ρε. Να αυτό ρε θα αυτό, λέμε. Φίλε, με αράουτ κίνηση. Θα τον βάλω να το πει, να τον κάπου θα το πετύχουμε τον Αντελίνο. Να το με 100%. Υπάρχει τρόπος να... Α, ναι. Αυτό, τι είναι αυτό, αυτό είναι ρε. Να βάλουμε την απάντηση. Αυτό. Έγινε Κωστή μου. Γεια σου αδερφέ μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε. Μια γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα, μαέστρο. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς το ναι. Επειδή με έχουν καλύψει όλοι οι προηγούμενοι. Ναι. Ή πήρα να πω ότι. Κυριακός. Ναι, ρε. Ναι, 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 την τελευταία νούμερα να πω στην κλήρωση. 9-9-9. 9-9-9. Κλειδαράς είσαι. Αυτό για πλάκα. Γεια σου ρε Κυριάκο. Για πες τι άλλο θες για να μην πεις μόνο νούμερο και όνομα, έτσι οτιδήποτε. Όχι, δεν το πάει. Αυτό το κάνω τώρα να επίτηδες, ναι. Να κάνω το δική σου την πλάκα. Λοιπόν, στο κλίμα σου. Δεν μπορώ να σε καταφτάσω, δεν μπορώ να σε καλύψω. Εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει να μπω στο κλίμα σου. Είσαι λοιπόν, ωραίος, είσαι ωραίος. Κάτω θέλω να το πάρουμε, όχι για τίποτα άλλο, για τον κόσμο μας Κώστα. Σωστό. Για τον γιατί κόσμο. Φέτος... Γιατί ο κόσμος στάθηκε φέτος πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φέτος φίλε ήταν η χρονιά που μας σημάδευσε πάρα πολύ. Μας κούρασε όλο αυτό, μας στενοχώρησε αυτό. Παρόλα που έγινε. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος είχε και κουράγιο και δύναμη να μην κάνει τίποτα. Ήταν άψογος. Τα δυο σημαντικά άψογος. Παιχνίδια. Άψογος. Υποδειγματικός. Δεν μπορεί να πει κανείς κουβέντα για τον κόσμο μας. Τι να πεις. Έγινε ρε Κυριάκο. Αυτό μόνο να πω. Να σε γερός. Να σε γερός. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Και χρόνια πολλά για την ομάδα μαζί. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε γερός μου σας. Μπράβο, να σε γερός. Να σε γερός. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα έχουμε τα γενέθλια του site μας. Έτσι, το αθλητήριο, η ομάδα έχει πολλά χρόνια. Μιλάμε για το zoomusu.gr. Λοιπόν, μαέστρο, διαλυματούμπεν και επιστρεφοά. Χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που δίνει σήμερα μια ταμπλετάρα Lenovo. Είναι η κορυφαία στάση σας για τα οπτικά, κορυφαίο κατάστημα οπτικών, Μανολόπουλος, Optics Stores Μανολόπουλος, στη Νεάπολη Παναγή Τσαλδάρη 22, δίπλα στον Αεγιώργη. Τρεις γενιές οπτικά, τα πάντα από οπτικά και βέβαια όλα στα όρθια, κορυφαίο ψητοφολείο στην πόλη Λεωφόρο Στρατού 18. Κληρώνουμε σήμερα. Και μέσα από τα μηνύματα FM γράφετε, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και τις γραμμές μας όμως. Βάζετε και ονοματεπώνυμο, βάζετε και οτιδήποτε άλλο εκτός από το ονοματεπώνυμό σας για μια σακουλάρα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης στον Εύοσμο. Επιστρέφουμε! Να ρε που δεν βάζουμε ξένα. Πάντα από την αρχή να δεις. Πάντα από την αρχή το κομμάτι να δεις που δεν βάζω ξένα κομμάτια εγώ. Άκου. Μπαίνει η κόρνα. Τι λέει μετά. 1, 2, 3, 4 και 4 και half και όλο και άλλο, όλοι θα σας τα βάλουν να ξέρετε, όλοι εδώ είμαστε. Ζούμου σου καλημέρες, Κωστή δώσε τάμπλετ για το τωρινό μας άφησε χρόνους. Guten Morgen, my friend, we live in große momente, λέει ο Χαράλαμπος ο Πελετζίδης, το προηγούμενο ήταν το 634, καλημέρα στον Πάνο το Μαλίδη. Βάλεμε σκληρώσεις, λέει ο Κώστος Γλογιάννης, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα στην παρέα μας, γεννηθήκαμε να παλεύουμε παρόλες τις αναποδιές. Πάω και είμαστε, δεν μασάμε, έτσι αδερφέ μου. Γεια σου Ειρήνη Νικολαίδη, καλημέρα, καλό μήνα Κωστή. Καλό μήνα, τι καλό μήνα ρε παιδιά.
Α, ναι, σωστό, καλό μήνα. 8 έχει ο μήνα, γιατί όχι. Καλό στο κορίτσι. Γεια σου, Παπαδόπουλε, Απόστολε. Ο Βάζαλος μόνο ο Μιχαλούς δεν χρωστάει. Πολύ σωστό, κύπελο εμεί ή κανεί. Λοιπόν, ο Κομίνης ή ο Σπάθας θα είναι διαιτητή. Α, του έχω ικανού. Του έχω ικανού. Τι λε, ρε Τίγρη, που μα κάνει χάρη, λένε ο Βάσης Εξέδρας. Φυσικά, εννοείται δεν απαντήσαμε. Εννοείται δεν θα είναι εκεί ο Ιβάν. Καλημέρα, Ζουμουσού, λέει στον Μανδάρα τον Αστέρι. Γεια σου, Νίκη Λαβρεντιάδου. Καλημέρα, Κωστή, καλή εκπομπή. Πήρε πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, λέει ο Κόμαζετς. Ο Κόμαζετς. Ο Κόμαζετς είναι μπασκετμπολίστας. Ένα δικηγόρο, λέει, και ένα μηχανικό. Κάτσε να δω τώρα. Περίμενε, περίμενε. Αυτό έχει έρθει κομμένο το μήνυμα. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Περίμενε, 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 περίμενε. Πάμε, πάμε να πάρουμε γραμμές. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλώς την τσουκνίδα. Ναι, μήπως. Για ποιο λόγο, Κωστή, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να είναι έτοιμος μόνο τακτικά, προπονητικά και όλα τα σχετικά που έλεγε στην αρχή. Για πες. Γιατί, Κωστή, θα πρέπει να είναι έτοιμος πάνω απ' όλα διοικητικά, δικηγορικά κτλ. Κτλ. Εκεί πρέπει να είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Σωστό, σωστό. Στα τέσσερα δέλτα που έλεγα. Εξωγηπαιδικά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μόνο εκεί μπορεί να χάσει. Πολύ σωστά. Εκεί αποδεικνύεται ότι είναι η αχίλιος τέρνατο. Με αυτά θα ασχοληθούμε από το Σάββατο και μετά. Από το Σάββατο και μετά θα ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι να πούμε την άποψή μας, να πείτε και εσείς την άποψή σας πώς πρέπει η ομάδα να θωρακιστεί, να προστατευτεί για να μην τις ξανακάνουν αυτό που τις έκαναν φέτος. Λοιπόν, να μην επιτρέψουμε οπότε... κανέναν. Οπότε η ομάδα θέλει δύο, άντε τρεις μεταγραφές και θέλει άλλες τόσες διοικητικά, το ξαναλέω. Ναι. Γιατί εκεί πέρα είμαστε απροστάτευτοι, γι' αυτό βρίσκονται κανόνες. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Τα διάφορα. Απλά αυτά θα τα πούμε μετά από τον τελικό που θα έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας, Κωστή, όλο το διάστημα. Ο τελικός ξεκίνησε, γι' αυτό είναι η φωνή μου έτσι χτες. Ήμασταν κάπου. Και κάνατε πρόβες στα συνθήματα. Και κάναμε πρόβα. Είμαι ΠΑΟΚ και μάω και τα υπόλοιπα δεν το λέω. Όπου σας βρίσκω σας κερδίζω. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ακριβώς. Γεια σου Μανώλη. Βάλε με συμπλήρωση ερικοστή άμα μπορείς. Έγινε αδερφέ. Έγινε. Υπάρχει, είπαμε, και μια κενή θέση, έτσι, κενή θέση στην παρέα σας για όποιον θέλει να ταξιδέψει προς τα κάτω, έτσι. Ισχύει αυτό που είπες χθες. Έφυγε. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Χαίρομαι που συμφωνείτε μαζί μου με αυτά που έχω πει από τις 8 και μετά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εμένα καλώς... λέτε. Καλώς την. Ναι, εσείς δεν μιλάμε, ναι. Α, εμένα μιλάτε. Οκ. Okay. Βεβαίως. Γιατί δεν το είδα. Δεν το είδες το βλέμμα μου. Το βλέμμα μου, αυτό το βλέμμα το βλοσιρό. Αλλά και θεληματικό ταυτόχρονα. Το διαπεραστικό. Τώρα που το λες, σε βλέπω λιγάκι. Μα τι είδες που το ένιωσες. Είδες. Τι κάνετε. Καλά. Ελπίζω ο πληθυντικός να συμπεριλαμβάνει τον ηχολήπτη και να μην είναι ευγενίας. Εννοείται, όσο περιλαμβάνει. Α, το σώζεις. Το σώζεις με κυρίστηση. Ξέρεις ποιον είδα χθες. Αυτό είναι ένα μηδέν μετά έλα, από αυτό. Έλα ρε εσύ. Δηλαδή θα πεθάρω με αυτόν τον καημό. Δεν μπορώ να σε κάνω το πει. Αν θέλεις μπορούμε να προσποιηθούμε. Ποιον είδες. Αυτόν. Θέλω... Χαρίνε παιδιά, μπορούμε να κάνουμε μικρά στιγμιότυπα ψυχοθεραπείας. Εγώ να προσποιούμε ότι ποιον, ή να βάζω το ποιος μωρό μου, ποιος, και να είναι αυτός. Ό,τι θέλετε. Έτσι, μπράβο, τώρα νιώθω καλά, εντάξει. Αυτό, και, πάρα, πολύ καλά, χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι, βγάλω το μέσα σου. Προσπαθώ πολλές φορές να σε κάνω το πεις, αλλά δεν τα καταφέρνω, τι να κάνω. Κάποια στιγμή κι εγώ. Θα δρανίσω. Θα με πιάσετε θα στον ύπνο. Θα σε πιάσω λίγο αφηρημένο. Στάνταρ. Α, και δεν νομίζω βέβαια. Μπα, μην το λες. Έχει γίνει άλλες δύο φορές. Φύγανε με ένα κυβότιο, με μια νταλίκα δώρα αυτή που το κάνανε. Μπορεί να κάπου ένα μήνυμα να κοιτάω, μπορεί κάτι να σήμω ηχολήψη. Εγώ δεν θέλω νταλίκα δώρα. Το τάμπλετ. Είμαι πολύ. Ποιο τάμπλετ. Μα, για ποιο τάμπλετ μιλάω. Τέλεια. Λοιπόν.
Λοιπόν, δώσε μου. Μέρα, εύχομαι. Όνομα. Ελένη, είπες. Ωραία. 45. Γεια σου, Ελενίτσα μου. Να σε γερή. Καλή σας μέρα. Να σε καλά. Γεια σας. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ξενοφών, τρελοδήμονα. Γεια σου, ξενοφόντα. Δεν μου λες, κάνουν λάθος, λένε τον ξενοφών. Στο κάνουν λάθος. Τον ξενοφών που είναι λάθος. Ε. Στο Όχι. κάνουν λάθος. Όχι. Όχι, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Για πες αγοράκι μου, για πες. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην ομάδα μας. Στο site μας. Πολύ ωραία. Ναι. Σε ευχαριστώ ναι. πολύ. Να τα κατουσίσει. Να είσαι γερός. Να τα χιλιάσει μάλλον. Σε ευχαριστώ πολύ. Και όλοι το Σάββατο τη χαβούσα για το κύπελο. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι μας γέμισε με αρώματα, με ευωδίες. Έτσι. Αν ήταν δυνατόν να μην το σηκώσουμε στη Χαβούζα και να το σηκώσουμε στο Λευκό Πύργο όλοι μαζί. Καλά, έτσι κι αλλιώς, αυτό θα γίνει, όπως έγινε και πέρσι, αλλά σε πρώτη φάση εκεί μέσα να δουν, ας το πάμε λίγο να το ακουμπήσουν, να δουν πως είναι το γνήσιο. Ή να το δώσουμε στον Ουάρντα να το σηκώσει. Στον Ουάρντα, το τρελό αυτό. Μαζί με ένα Μικρόπουλο αρέσει και το τραγούδι. Τον Ουάρντα, τον Ουάρντα. Δυστυχώς. Κοντοστή, βάλαμε στην κλήρωση. Πες μου λίγο πάλι. Ξενοφών 333. Έγινε ξενοφόντα. Να είσαι γερός. Έγινε ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ. Μόνο, παιδιά, αυτό. Αυτό. Ζουμουσού. Αντίσταση. Στο ψυχοπλάκωμα, στη μεμσημυρία. Αντίσταση στον γκρίζο. Απλά πράγματα. Ζήστε τις στιγμές. Κοιτάξτε με αισιοδοξία το μέλλον. Παλέψτε την. Μαζί μας. Ελάτε στην παρέα μας. Κανένας να μην νιώθει μόνος του. Δεν μπορούμε να μπούμε στο σπίτι του καθενός με φυσική παρουσία. Μπαίνουμε με τη φωνή μας, με τις αιμοδοσίες μας, με τα τραγούδια μας, με τον τρόπο μας να σας κρατάμε παρέα. Εσάς που φεύγετε, επειδή τα παιδιά που είναι πολιτές, που είναι φαρμακάδες, φεύγουν όλο και πιο μακριά. Με τις νταλίκες, με τα αυτοκίνητά σας. Να είμαστε εκεί δίπλα στη θέση του συνοδικού για να σας κρατάμε παρέα. Καλημέρα σας, νέοι! Έλα. Καλώς το παιδί! Έλα ρε Μητσοσκάρα! Έλα ρε Μαλαμίση, Μαλαμίση! Έλα ρε! Φίλε, αν δικαιούται κάποιος, το λέω, αν δικαιούται κάποιος να περηφανεύεται ότι είδε μπροστά, ότι διείδε, ότι προέβλεψε, ότι προαισθάνθηκε, ότι αυτός ο άνθρωπος που τον περάσαμε όλοι φίλε γενναίες στην αρχή, δικαίως ξαναλέω, είσαι εσύ φίλε. Διότι βγήκες πρώτος, λιδωρήθηκες τότε, ναι, πολεμήθηκες τότε, ναι, αλλά δικαιώθηκες φίλε με το λου. Τέσκου, Λουτσέσκου, είναι ο Φατσουλίνος, ο ευχούλης μας, ο μορφάντρας μας, έτσι, όλα. Ο άνθρωπος διπλανής πόρτας, τελείωσε. Τι να πω, Κωστή μου ένα άλλο θα πω. Ειλικρινά συγχαρητήρια σε όλα τα επίπεδα του ΠΑΟΚ φέτος, και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και παντού. Δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει το Σάββατο, δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Είναι παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Αν σπάσει δυο σποδάρες και χάσω, δεν σημαίνει κάτι γι' αυτό. Είμαι περήφανος για τον κόσμο. Φυσικά δεν θα κυρώσει τίποτα. Για το του ΠΑΟΚ. Είμαι περήφανος για τον πρόεδρό μας, είμαι περήφανος για τους φιλάθλους, είμαι περήφανος γενικότερα για αυτό το σήμα το οποίο ρε παιδί μου συμβολίζει τόσο πράγματα για μας. Είμαι περήφανος για τις παρέες που χτίζονται. Είμαι περήφανος γενικότερα για αυτή την ομάδα που το ξαναλέω φέτος έδειξε ποια πραγματικά είναι. Είναι η αρχή. Είναι η αρχή, Κώστα. Αν από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ πατήσει και κάνει 2-3 καλές μεταγραφές, δηλαδή χτυπήσει κανέναν Άλεξ Κούγιαρ, αδερφέ, συγγνώμη που βρίζω, αλλά άμα χτυπήσει έναν Άλεξ Κούγιαρ, έχουμε προχωρήσει. Θα σε κόψω! Πρόσεξε, θα σε κόψω! Τέλος πάντων. Είπες μια, μέσα στις ωραίες κουβέντες που είπες, γιατί μιλάς πάντα ωραία, είσαι από αυτούς που τους ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, μέσα στις κουβέντες που είπες, οι παρέες που χτίστηκαν. Φέτος χτίστηκε κάτι το οποίο δεν αγοράζεται, παιδιά. Ο πιο πλούσιος ιδιοκτήτης ομάδας, ο οποίο της Manchester City είναι, δεν ξέρω. Ο πιο πλούσιος ιδιοκτήτης ομάδας δεν μπορεί να αγοράσει το οικογενειακό κλίμα, την παρέα. Αυτό που είδαμε το Σάββατο όσοι ήμασταν στο γήπεδο, αυτό που είδαμε δεν αγοράζεται, αδερφέ Ακριβώς. μου. Δεν αγοράζεται. Ακριβώς. Εντάξει. Και να πω και συγχαρητήρια και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που για πρώτη φορά έδειξε ότι σέβεται τους ανθρώπους, τους κατόχους διαρκείας. Ναι, ήταν ένα θέμα αυτό με τα εισιτήρια. Να το πω και αυτό, συγχαρητήρια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν ένα θέμα.
Και φέτος ταλαιπωρήθηκε. Μην ξεχνάς ότι ο κόσμος φέτος πλήρωσε για κάποια παιχνίδια και είδε πολλά παιχνίδια λιγότερα. Μια σύντομη ιστορία μόνο θα πω, Κωστή μου, και θα κλείσω για να μην κουράσω. Μια που είμαστε και παρέα. Είμαι Κρήτη. Είμαι στην Κρήτη. Εγώ, αδερφός μου, η κοπελιά μου και η κοπελιά του αδερφού μου. Είμαστε και οι τέσσερις εκεί πέρα. Ο πατέρας μου να πάρω τα διαρκείας. Να πάρω. Να πάρεις, να μην πάρεις. Λέω τον αδερφό μου λοιπόν, ένα σημάδι λέω. Ένα σημάδι, γιατί κάθε χρόνο παίρνουμε διαρκείας. Και οι τέσσερις. Κάθε χρόνο. Ο πατέρας μου, αδερφός μου. Ένα σημάδι μόνο να μας, να μας φανεί και κάτι. Να πάρουμε, γιατί λέω τώρα 7 αγωνιστικές. Λοιπόν, για πες, είμαι περίεργος. Σε ένα στενό, όταν λέμε, συγγνώμη, κολόστενο ρε παιδί μου, δηλαδή δεν του βάζει το μάτι σου. Τίποτα. Ο χοντρός δεν χωράει να περάσει, φρακάρι. Ακριβώς. Πετυχαίνω την ώρα που το λέω, κλείνω το τηλέφωνο και ποιο πετυχαίνω, το Μαλεζά. Μην πεις αυτόν, το Μαλεζά. Με το που το πετυχαίνω το Μαλεζά, τότε τον πατέρα μου του λέω, τέλος. Έλα, τώρα τα εισιτήρια. Τέλος. Ο Θεός έδειξε τι θα κάνουμε. Τελείωσε. Εγώ δεν ήθελα, αναγκάστηκα. Όχι. Ένα στενάκι πραγματικά έχω να το λέω. Δεν υπάρχει αυτό το στενό, ρε παιδί μου. Κοίτα, εκεί ο Μαλεζά τους έδωσε δύο μέρες. Ο μεγάλος προπονητής πριν τον Λουτσέσκου ήταν ο Σανόγεβιτς, εκείνος ο Στανόγεβιτς, πως το καλό λεγότανε. Χριστέ μου, τι τραβήξαμε και αυτό το καλοκαίρι. Και αμαρτίες πληρώνουμε. Λέω όμως, είμαι βέβαιος ότι... Ναι, δέχομαι αυτό που λες, είναι αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι θα έψαχνες παίχτη του ΠΑΟΚ σε οποιοδήποτε κολόστενο της Κρήτης μέχρι να βρεις παίχτη για να πάρεις. Εγώ έτσι λέω. Κάτι, ένα σύνθημα σε ένα τοίχο, κάτι. Φιλιά, γεια σου Μαλαμίσιε. Γεια σου αδερφέ μου, ναι. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Τι γίνεται. Πολύ καλά, εσύ. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο... Χρήστος. Γεια σου ρε Χρήστο. Και μιλάμε πρώτη φορά. Και τελευταία. Και τελευταία. Και μας το κλείνει στη μάπα. Για πες ρε Χρήστο. Έχω έτσι σφινώσει στο μυαλό μου μια ψιλοδιοστραμμένη ιδέα. Μ' αρέσει ο δρόμος που έχεις πάρει. Ναι, ναι. Κάτι για τους πανηγυρισμούς. Όχι, όχι, όχι. Για πες μου. Τώρα έχουμε όλοι τα βλέμματα, έχουν όλα τα βλέμματα στραμμένα επάνω μας. Δεν είναι, έτσι δεν είναι, UEFA, FIFA... Έτσι λένε αυτοί οι λεβέντες που διαχειρίζονται τις τύχες. Εγώ ξέρω ότι για τον Γκρέξι δεν μιλάει κανένας πλέον, ενώ έγινε ολόκληρη μανούβρα για το βάζελο για να σωθεί. Ναι, εντάξει, εντάξει. Πού είναι η UEFA? Πού είναι η UEFA? Ναι, τέλος πάντων. Τώρα δεν θα κοιμάται στο ΠΑΟ, κάτι κοιμόταν. Okay. Για την οικονομία της συζήτησης λοιπόν, και επειδή ισχύει αυτό που λες. Έτσι λέω, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τώρα, ναι. Με το διαστραμμένο μου το μυαλό. Ναι. Τι θα γίνει άμα μπει ένα γκολ, ας πούμε, όπως το περσινό του Ενρίκε ή το φετινό. Θα την πέσουν πάλι όλοι οι αεξίδες επάνω στον επόπτη για να αλλάξει άποψη. Πιστεύεις ότι θα το ότι τους βλέπει η UEFA θα τους συγκρατήσει σε αυτό το πράγμα? Όχι να τους συγκρατήσει, θα το σκεφτούν, ναι, γιατί είναι... Δεν πρέπει να γίνουν επεισόδια. Εξαρτάται. Είναι. Θα είναι τρομοκρατημένοι ή όχι? Ναι, είναι και αυτό. Είναι και θα αυτό. Είναι συγκλονισμένοι. Θα ήθελα δηλαδή... πάντως να το δω. Ναι. Θα ήθελα να το δω. Θα ήθελα να το δω. Γιατί και το περσινό το γκολ ήταν πεντακάθαρο. Έτσι δεν υπάρχει θέμα. Το φετινό δεν το συζητάμε. Οπότε θα ήθελα έτσι να δω αντιδράσεις. Στο, στο περσινό το γκολ είναι η φτέρνα είναι offside πριν έχει γίνει πέναλτι. Α, το είπαμε 100 φορές. Τελειώνει εκεί. Έχει γίνει πέναλτι και το τελειώνει εκεί. Έχει το γίνει εκεί. Εγώ έχω άλλη ερώτηση. Χριστό, ρωτάω το εξής. Για ποιο λόγο, γι' αυτό ένα μηδέν θα μου πεις, αφού από σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει το video assistant referee ή αλλιώς το VAR που βγαίνει από το Βαράτε ή από το Βαρούχο, δεν ξέρω που βγαίνει, από το Βαρεμένος, δεν ξέρω. Μιλές, η αλήθεια είναι, τις παίρνω πίσω. Λέω, γιατί να μην το βάλουν στο τελικό το VAR? Εμείς δεν έχουμε κανένα. Εμείς θέλουμε. Ο ίδιος ο Ιβάν είπε να το πληρώσω εγώ, παιδιά, από την τσέπη μου. Βάλτε το φέτος. Μήπως δεν έχει ρεύμα? Άρε όπως φίλε, δεν το είχα σκεφτεί. Κάμερες του ΟΑΚΑ, είναι το κλειστό το κύκλωμα. Γι' αυτό είναι κλειστές οι κάμερες. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό, ναι. Έχεις είναι δίκιο. Πού να βρούνε τώρα ανθρώπους να κάνουν ποδήλατο για να παράξουν ρεύμα? Τι έγινε με τα περσινά με το Καραϊσκάκι? Λειτουργούν και οι κάμερες? Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Είναι το ίδιο που έγινε με το Μυραλάς που μας έδειχνε να πούμε τα κακαλά του. Ναι, το ίδιο ακριβώς. Η παιχτούρα που θα έπαιρνε μόνο του. Η παιχτούρα, βεβαίως. Η παιχτούρα, η τεράστια. Okay. Ναι. Λοιπόν, να σε καλά, Χριστάρα. Θα με βάλεις. Βεβαίως θα σε βάλω. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. 9-8-1. Τέλεια.
Χρήστος είπες. Τέλεια. Ναι. Έγινε Χρήστο. Σέβαλα. Όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. FM κενό το μήνυμά στο 54526. Βάλτε δίπλα και μια κουβέντα. Όχι ξέρω όνομα τεπώνυμο. Υπάρχει και λόγος είπαμε. Επίσης όλα τα ονόματα που μου έχετε δώσει στα τηλέφωνα στις γραμμές θα τα βάλουμε στο τέλος για κλήρωση. Τώρα πάμε σε διάλειμμα μαέστρο. Έχουμε δύο ακόμα, ναι. Θα τα βάλουμε για κλήρωση για Lenovo tablet. Υπέροχο tablet, την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Το αφεντικό τρελάθηκε και δίνει καταπληκτικά δώρα 15ήμερο. Κάντε τη βόλτα σας. Από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μπείτε, πείτε ότι ακούσετε την εκπομπή. Εξαιρετικά πράγματα. Και τηλεοράσεις και τηλέφωνα και τάμπλετ και κουζίνες και πλυντήρια, τα πάντα όλα εκεί στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Και βέβαια μια σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη, το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τουαλέτας. Τουαλέτας, ο ντε τουαλέτ. Έλα γόρι μου. Με πρόλαβες, ήθελα να σε πω πάλι για το δικό μου το θέμα. Μιλούσε για το Λιβάγια, για την κόκκινη κάρτα. Εδώ το Μυραλάς ακόμα δεν κάλεσα, αγόρι μου. Και δεν πρόκειται να τον κάλεσω φυσικά ποτέ. Ένα αυτό, ένα δεύτερο Κωστή. Το μόνο πράγμα που δεν με ενδιαφέρει, ούτε έχουμε να αποδείξουμε τίποτα στο τελικό, να προσέχουν πάρα πολύ. Αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή ο τελικός είναι παρακαταθήκη για του χρόνου. Ακριβώς. Αυτό εμένα, πιο πολύ είναι, αυτό είναι, με καίει, αδερφέ, πιστεύεις. Είσαι δυσυπότροπος. Δηλαδή αν κάναμε φέτος 10, του χρόνου θα κάνουμε 20. Και δυστυχώς τα μάτια τους θα είναι μόνο σε εμάς. Αυτοί θα μας τρολάρουν και θα μας πουλάνε τρέλα, κανονικότατα. Ειδικά εγώ είμαι 50 φεύγας. Να προσέχουν τα πιτσιρίκια μας. Και για τη δικιά τους ασφάλεια. Γιατί, ποια πιτσιρίκια. Εδώ εμείς που κοντεύουμε τα 50, φίλε μας, ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Έπιασα τον εαυτό μου πρώτη φορά που κάνω διαχείριση επειδή κάθομαι πίσω από ένα μικρόφωνο. Πρέπει να είμαι προσεκτικός. Δεν έχω δικαίωμα να μιλάω όπως κάποιος στο καφέ που καθόμαστε ή στο γήπεδο. Έχω ευθύνη άλλη. Λοιπόν, έπιασε τον εαυτό μου να περνάω, φίλε, τη γραμμή που έχω βάλει. Δεν μπορούσα να κρατήσω αυτό που ήθελα να πω. Λοιπόν, τι μου λες τώρα με όλο αυτό που έγινε. Ναι, ιδιαίτερη προσοχή, αδερφέ. Το νου του στα παιδιά. Άμα θες, βάλουμε στην κλήρωση. Να σε βάλω. Δώσε, πες μου πάλι λίγο. Ανδρέας 861. Ανδρέας 861. Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Το νου του όλοι. Το νου του όλοι. Το νου τους όλοι. Τι έγινε, παιδιά, με τον Brexit, παρεμπιπτόντος? Όλα καλά, όλα εντάξει, Να πω κάτι, έχει ακόμα μία γραμμή. Ναι, καλημέρα σας. Πέσαμε. Να πω κάτι πριν φύγω. Όσοι λένε ότι εντάξει ρε παιδιά, να γίνει μπάχαλο κάτω, να τα σπάσουμε, να τα διαλύσουμε, να τα κάψουμε, για να γίνει Brexit. Για να γίνει Brexit, για να φύγουν και καλά από την Ευρώπη η ΑΕΚ από το Champions League και ο Γαύρος από το Europa League, είναι 100% εκ του πονηρού. Σας βάζουν το τυρί στη φάκα, σας βάζουν το δόκανο για να πάτε να πέσετε μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κανένα Brexit. Πάλι μόνο ο ΠΑΟΚ θα την πληρώσει. Πάλι μόνο εμείς. Οτιδήποτε και να γίνει, πάλι εμείς. Πάλι επάνω στο δικό μας το κορμί θα ανοίξουν οι πληγές. Πέρσι για τη μία πεζογέφυρα που μάλλωναν δύο, ο ένας 7, ο άλλος 3. Άρα μην τρώτε αυτό τον παπά. Ότι πάμε να τα σπάσουμε, να πετάξουμε τον Γαύρο και την ΑΕΚ εκτός Champions League. Δεν θα γίνει κανένα απολύτως Brexit. Θα την πληρώσουμε πάλι μόνο εμείς. Μην πέφτετε στην παγίδα. Αυτοί που σας το λένε έχουν εντολή να πούνε αυτό το πράγμα. Έχουν πραγματικά στρατηγικό σκοπό να σας οδηγήσουν. Έχουν μηχανευτεί όλο αυτό το σχέδιο για να τιμωρηθούμε και να μπει δυναμίτης για τη χρονιά την επόμενη. Αυτό έχω να σας πω. Θα το λέω όλη τη βδομάδα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ξεκίνησε και καταρχήν στο MasterChef το πήρε ο, όπως το λέω, Τιμολέον. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησε νέο τηλεπαιχνίδι εχθές που έχουν αμολύσει σε ένα ξενοδοχείο παντρεμένους χωρίς να το ξέρουν, που τους δίνουν 500 τις γκόμενες να πάνε να πάρουν φιλί ή χούφτωμα από τον άντρα. Πιο κάτω νομίζω ότι είμαστε... δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι. Game of love, φίλε. Μεγάλες στιγμές. Κανονικά θα κοιτάξουν χουφτώματα αυτά, το να τ' άλλο. Και ένα τέτοιο σκηνικό. Δεν πρόλαβα χθες να πάρω μια άποψη. Βλέπεις βίντεο? Δεν γίνονται αυτά, παιδιά, πιο χαμηλά. Δεν γίνεται πιο χαμηλά. Που κάποιοι είναι ήδη ζευγάρια, αλλά δεν πρέπει να το δείξουν.
και ρίχνουν τον άντρα της Αλληνής στην γυναίκα του Αλουνού και τα λοιπά και γίνεται μέσα ένα μπέρδεμα ποιος θα χαμπίμπι. Τι ωραία! Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω, για ακόμα ένα τέταρτο. Μέσα από τα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, γράψτε και κάτι εκτός από το ονοματεπώνυμο, μην είναι σκεταδούρα. Και τα ονόματά σας που μας αφήνετε από τις γραμμές, μπαίνετε για tablet Lenovo και κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα στα κρέατα ενός μήνα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Καλά. Όλα καλά. Πώς έχετε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα, πάντα ψηλά φίλε, την διάθεση για να προσφέρουμε στην κοινωνία. Για τη διάθεση, εννοείται. Βεβαίως, εννοείται. Δήμο με λένε. Δήμο. Ο Δήμος σήμερα. Ο Δήμος σήμερα, 23. Μπράβο ρε Δήμο. Πήρα πρώτα. Τι περίμενες? Περίμενες το ποιος Δήμος, έτσι? Ναι, έτσι, έτσι. Ο Δήμος Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θέρμης. Ο Δήμος Δήμος. Ο Δήμος Μούτσης. Ναι. Για πες ρε Δήμο. Πήρα να ευχηθώ πρώτα απ' όλα για το site. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε. Να πάει όσα χρόνια μπορεί να πάει. Και δεύτερον, με βάλεις την κλήρωση. Βεβαίως θα σε βάλω. Δώσε και τα τρία τελευταία ψηφία. 595. Τι άλλο θες να πες, Δήμο, για πες. Γενικά. Αυτά, λοιπόν. Αυτά, λοιπόν. Χάρηκα που τα είπαμε. Και εγώ. Φίλε, σαν την κουβέντα δεν έχει. Έτσι, έτσι, πάντα. Γεια σου, ρε Δήμο. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια σου, αγοράκι μου. Γεια, έτσι πρέπει να παίρνετε. Να τα λέμε. Ναι, γεια σας. Ναι, μ' ακούτε? Βεβαίως, σας ακούω. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω, επειδή μου άφησε λίγο χρόνο προηγούμενος. Ναι. Επειδή κάνω ντεμπούτο στην εκπομπή. Ντεμπούτο! Τέλειος! Black Mamba. Black Mamba! Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε, Black Mamba! Δεν μου λες, έχεις και τα αντίστοιχα προσόντα, δηλαδή χαλκιδική, που λένε για τον Black Mamba ότι κάνουμε γεωτρήσεις. Εγώ έχω καταγωγή Αφρικα. Αφρικα! Χώρα! Ζαΐρ. Ζαΐρ, είσαι από το Ζαΐρ, από το Βελγικό Κονγκό που λένε. Όχι ρε φίλε, πουλάω τρέλα. Βεβαίως, και εμείς την αγοράζουμε φίλε όπως βλέπεις. για να έχουμε αποθέματα αδερφέ. Λοιπόν, για να προλάβω να πω κάτι. Black Mamba. Λοιπόν, yeah. Καταρχήν για την κλήρωση άμα θες. Άμα θέλω κιόλας. 476, γιατί εγώ θέλω. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, στην αρχή αυτή ήθελαμε, αλλά μετά δεν θέλαμε εμείς και τα λοιπά. Δεν μπορώ να βάλω στην κλήρωση βέβαια Black Mamba, αν θέλεις να μου πεις ένα όνομα, κάτι. Οκ, okay. Θάνος. Πώς? Θάνος. Θάνος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Θάνος είναι το παρατσούκλι μου, με βαφτίσανε Black Mamba όμως. Για πες λοιπόν. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, πρέπει καταρχήν να πάψουμε να ανησυχούμε για το site. Γιατί μπορώ να συνεισφέρω στην κατάργηση αυτού πράγματος, γιατί άμα κάποιος γκουγκλάρει FIFA κατάργηση offside. Τι κατάργηση? FIFA κατάργηση offside. Ναι. Το Google, άμα το γκουγκλάρετε. Ναι. Όλοι όσοι ακούνε μπορούν να δούνε δηλώσεις Φαμπάστεν που ανήκει κάπου FIFA UEFA και λέει ότι FIFA considering of this, δηλαδή να βγάλουν τα offside και να το αρχίσουν σε λειτουργία από το επόμενο Μουντιάλ του 2022 και ίσως νωρίτερα. Να καταργηθεί το offside δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ωραίο. Εγώ όταν πηγαίνω με 5x5, να ξέρεις, επειδή είμαι περιπτεράς, πάω πιάνω κουβέντα, πιάνω ένα στασίδι δίπλα στην εστία και όταν έχετε καμιά παλιά βάζω. Το έχω καταργήσει εδώ και πολύ καιρό δηλαδή το offside. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι κάτι που δεν ξέρω, και πριν τα offside, δηλαδή και πριν τα offside, νομίζω ότι μια χαρά μπαλίτσα παίζονταν, οπότε... Ναι, σε πρώτη φάση Black Mamba... Και θα μαρκάρουν και οι άμυνες και πιο καλά πιστεύω, θα έχουν το νου τους. Σωστό, απλά θα χάσουν ένα πολύ μεγάλο όπλο αυτοί που θέλουν να καθορίζουν τις τύχες όπως καταλαβαίνεις. Είδες μετά από πόσα χρόνια βάλαν το... ηλεκτρονικό μάτι στη γραμμή. Μετά από πόσα χρόνια μπαίνει το video assistant referee. Ενώ όλα αυτά ήταν εδώ και πολλά χρόνια έτοιμα, έτσι.
έχαναν... Όμως, ακόμα και η τεχνολογία, φίλε Κώστα, σας μου διακόπτω, ακόμα και η τεχνολογία, βλέπεις ότι και με το VAR ακόμα γίνονται, ακόμα γίνονται λάθη, δεν βοηθάει. Ναι, 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 ναι. Μα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που δεν μπορείς να όλα να τα κάνεις τέλεια. Εδώ τώρα στη Γερμανία που τους βγάλαν τους παίχτες της Mainz, πήγανε στα αποδυτήρια, βγάλαν τις μπλούζες στις άλλες να πιούν νερό, να και τους ξαναβγάλανε έξω, παιδιά, λέει, βγείτε έξω να χτυπήσετε πέναλτι. Και η ερώτηση είναι εξής, αν το απέκρουε ο τερματοφύλακας το πέναλτι, συνεχιζόταν το μάτς ή όχι? Δεν ρώτησε κανένας. Τους βγάλανε να χτυπήσουν πέναλτι, έτσι. Έστω ότι η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι ή την αποκρούει ο τερματοφύλακας και επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, έχει δικαίωμα ο παίχτης που έρχεται, ο επερχόμενος, να σουτάρει ή όχι? Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, μία αυτή. Προλαβαίνω να πω και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Για Ιβάν και για κάτι, ένα περιστατικό. Ρίχτω. Λοιπόν, για τον Ιβάν θέλω να πω ότι να έχουν το νου τους εκεί στην ΠΑΕ για στεγανά. Γιατί θυμάσαι τι πόλεμο είχε πάθει ο Ιβάν μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες τότε με τα αυτά με την ΝΑΕΚ. Ναι. Πώς θα το θυμάμαι, μήπως αυτό το κάνουν παραπλανητικά. Και αν τολμήσει δηλαδή και πάει ο Ιβάν, κάνει το λάθος. Δεν θα πάει, αδερφέ. Μετά να τον πολεμάνε, ναι, άλλη μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες για να λένε να ο... Φυσικά. Ήρθε, νομιμοποίησε. Αγνόησε τους κανόνες, τους κανόνες, ξέρω εγώ. Και αυτό μπορεί να παίξει. Ακόμα, για να ασχολούνται κανένα μήνα, ναι, με αυτό. Γιατί άμα δεν πάει, για μένα θα είναι μάγκας και θα μπορεί να βγει και να πει. Φυσικά δεν θα πάει. Όπως έχει, ναι, όπως έχει απαγόρευση ο Μαρινάκης, όπως έχει απαγόρευση ο Γιαννακόπουλος στον μπάσκετ και πηγαίνουν στα γήπεδα. Ο Ιβάν τηρεί τους κανόνες. Σεβόμαστε. Και δεν θα πάει. Έτσι. Όπως και το κάτι είπες. Κάτι τελευταίο, ναι, το περιστατικό αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, είμαι σε Προποτζίδικο στο κέντρο, δεν θα πω πού. Ναι. Και γνωστός ρεπόρτερ που καλύπτει στην κρατική, δεν θα πω όνομα επίσης, ναι, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ναι, πήγε και έπαιξε στοίχημα, ξέρουμε, γου μου. Ναι. Λοιπόν, αρχικά... όχι το, για να το αφήσα τον έβγαλες. Για να το αφήσα, όχι απλά το... όχι, 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 το φωτογράφησες, ναι, ναι. Ναι. Όχι, απλά λοιπόν όταν έφυγε ήταν η αγωνιστική που έπαιζε ΠΑΟΚ Ξάνθη νομίζω και, ναι, ο Απόλλωνος μίλησε με τον Γαύρο, ναι, και με το που έφυγε λέει ο Σφάκτορας, παιδιά πάει, ο Ολυμπιακός θα χάσει σήμερα. Γεια σου Black Mamba! Είδηση, φιλιά, φιλιά, να σε καλά, να σε καλά. Ερώτηση Αδαούς, ο Μελισανίδης ως τι καλεί τον Ιβάν στην ΑΕΚ? Είναι κάτι στην ΑΕΚ ο Μελισανίδης? Γιατί πρόεδρος δεν είναι. Μεγαλομέτωχος δεν είναι. Ιδιοκτήτης δεν είναι. Έτσι δεν είναι? Ως τι δηλαδή απευθύνεται στην ΕΠΟ και του λέει έλα? Στην απονομή επίσης αυτή που έγινε του Χάρτινου, ως τι σήκωσε το κύπελο? Λέω, ρωτάω ρε παιδί μου εγώ. Πάμε να πάρουμε δύο γραμμές ακόμα. Τέσσερις. Τέσσερις να πάρουμε, ρε φίλε, να προλάβουμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σκάνε το. Έλα αδερφέ. Δόξα τω Θεώ, ζουμουσάδα, με αγνά υλικά, αγόρι μου, εδώ, εδώ. Ωραία, ωραία. Μια... θα συναντήσω και στο Ολυμπιακό στάδιο, μήπως? Θα είμαι στούντιο, αδερφέ. Δεν θα κατέβω. Δεν θα κατέβεις. Θα... κάποιοι πρέπει να μείνουν στο ραδιόφωνο, δηλαδή θα κάνουμε εκπομπές το Σάββατο, από το πρωί θα έχει θέματα. Και θα είμαι εδώ, λογικά. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Άλλο εσύ, όλα θα... καλά. Θα κατέβεις, θα κατέβεις εσύ. Ναι, ναι, κανονικά. Μόνος, με σύνδεσμο, με πουλμανάκι, όχι, με τι? Μόνος. Όχι για δουλειά, κάνουμε όλο έτσι μαζί το μάλιστα πακέτο. Μπράβο. Γιατί έχουμε και κάποια ηλικία, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τα λεωφορεία. Αν έχεις, αν έχεις δικιά μας πινακίδα, τι πινακίδα έχεις? Βεργιώτικα, ήττα, ήττα. Ήττα, αλλά θα πας για νίκη. Ηλία, ηλία. Λέω. Όμως ηλία. Εντάξει, οκ, το σώζεις. Το σώζεις. Να σου δώσεις και το... να μου δώσεις, βεβαίως, για πες. Θόδωρος, 7-27. 7-27. Έγινε Θοδωρή, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Τρεις γραμμές ακόμα, γιατί να κάνω κάποιες κληρώσεις. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ ακούγομαι. Εσύ βεβαίως, δυνατά, σεντόρια και τα λοιπά. Ωραία, ωραία. Ακούω κάθε μέρα την εκπομπή σου, είναι εξαιρετική. Αλλά σήμερα πήρα για να σας στεναχωρήσω και να σας προβληματίσω λίγο. Ναι, γιατί όχι. Το όνομά σου καταρχήν? Σίμος. Σίμος. Έλα Σίμος, ακούμε. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί μια εικονική πραγματικότητα σχετικά με το μάτς του τελικού. Δηλαδή... σας ακούω να μιλάτε για το πώς θα πάρουμε το κύπελο, για το τι προγραμματισμό θα κάνουμε του χρόνου, πώς θα οργανωθεί η ΠΑΕ.
όμως το πρόβλημα δεν είναι να πάρουμε το κύπελο σήμερα. Το πρόβλημα είναι η ομάδα από Δευτέρα να υφίσταται στο επίπεδο που υφίσταται σήμερα. Φυσικά. Και είναι πολύ... Αυτό είπαμε, δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή. Το ακούω, ακούω ναι, όλη την εκπομπή. Αυτό είπαμε, ότι για τις μεταγραφές και για τον μοναδισμό θα πούμε, είπα συγκεκριμένα σε όσους είπαν, μετά από το Σάββατο, σε πρώτη φάση, να πάμε εκεί, να κοιτάξουμε να γίνουν όλα σωστά, να μην βάλουμε υποθήκη την χρονιά την επόμενη. Πώς θα γίνουν σωστά, ποιος θα προστατεύσει την ομάδα. Αυτό, φίλε. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να την προστατεύσουν όλο το χρόνο. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι όποιος νομίζει ότι οι δηλώσεις του Ψαριανού ήταν οι δηλώσεις ενός ανθρώπου που πίνει ό,τι πίνεται και καπνίζει ό,τι καπνίζεται, όχι, ήταν στιγμένες. Όλα είναι, όλα είναι στο μια λυσίδα. Άκουσε με λίγο. Δεν μπορέσανε να πετύχουν την τιμωρία του ΠΑΟΚ στο βαθμό που θέλανε, διότι ποντάρανε στην αντίδραση του κόσμου στα δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Ναι, ναι. Η αντίδραση του κόσμου δεν ήρθε. Δεν ήρθε εκεί. Δεν ήρθε. Ποντάρουν όμως τη συσσωρευμένη οργή. Ναι, ναι. Θα καταλάβετε ότι είναι όλα στημένα από το Σαββάτο το πρωί, που όλα τα κανάλια συμπεριλαμβανομένης και της εκκρατικής τηλεόρασης φτάνει στημένη στα μάλγαρα για να δείχνουν απευθείας την κάθοδο των χουλιγκάνων που θα κατέβουν να κάψουν την Αθήνα. Από το Σαββάτο πρωί θα το καταλάβετε. Και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα, δεν προνόησε κανείς, και βέβαια ποιος θα μπορούσε να προνοήσει. Όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα αγροτικά τους στην ΠΑΕ, αγροτικά κάνουν, όλοι αυτοί που διοικούν. Ναι, το όλοι διαφωνώ για το όλοι. Κάτω την οικογένεια. Ναι, για το όλοι διαφωνώ. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν ευθύνες, αλλά νομίζω ότι τώρα τη δεδομένη στιγμή, και ενώ μένεται η μάχη, νομίζω ότι δεν πρέπει. Πρέπει το μυαλό μας να είναι το Σάββατο, αδερφέ. Δεν διαφωνώ μαζί σου, πρόσεξε. Δεν διαφωνώ, αλλά τώρα πρέπει να είμαστε εκεί. Με το μυαλό μας εκεί. Ναι. Το πώς στήθηκε και λειτουργήσε η ΚΕΔ από την πρώτη μέρα είναι εξόφθαλμο και για κάποιον αδάει. Αυτοί λοιπόν που είναι μέσα και είναι γνώσεις, τι κάνανε. Και τι θα κάνουν τώρα. Λάθη. Το ότι δεχτήκαμε τους συγκεκριμένους διαιτητές. Το ότι φάγαμε τον παπά πάλι για ντεμεκ φιλίες. Φώναζα όλο τον χρόνο. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Μια τελευταία κουβέντα. Παρακαλώ, πραγματικά παρακαλώ το Θεό να μπορώ τη Δευτέρα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω, Κωστή μου, είχα λάθος. Γίναν όλα καλά. Αυτό θέλουμε όλοι. Και αν το πήρα. Μπράβο. Έγινε. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ. Πάμε δύο γραμμές πολύ γρήγορα. Γιατί τα ονόματα, γιατί 10 η ώρα πρέπει να συνδεθούμε με Σύμβρια, με πληροφορούν. Καλημέρα! Κωστή, καλημέρα. Δύο κουβέντες, στελάρα μου. Μπαμ. Μία κουβέντα θα σου πω πολύ ουσιαστική. Ναι. Αναφέρει και όπως ήταν για τον Αλέξη τον Κούγια. Ναι. Ο Αλέξης ο Κούγιας, φίλε, εντάξει, εγώ δεν έχω μια καλή μέρα με τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά είχε δηλώσει, πριν γίνουν οι σφαγές του ΠΑΟΚ, το είχε δηλώσει ότι ο ΠΑΟΚ πάει για σφαγή στα ντέρμπι. Εγώ θέλω έναν τέτοιον άνθρωπο να πλησιώσει, αν όχι ο Κούγιας, οποιοδήποτε άλλος που μπορεί να έχει την τηλεοραντικότητά του και να μπορεί να προβλέψει κάποιες καταστάσεις, γιατί το έχει δηλώσει, γιατί είναι μεγάλη μαγιά να το δηλώσει πριν γίνουν οι σφαγές. Σωστό, πριν. Έγινε, Στέλιο μου. Στέλιο μου, πρέπει να φύγω. Πρέπει να κλείσω, μου κάνουν σήμερα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όχι άλλες γραμμές. Α, ένας ακόμα. Αδερφέ, μόνο όνομα και νούμερο για να φύγουμε, γιατί με πιέζουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μπαμ. Νίκος 698. Σε ευχαριστώ και συγγνώμη που σε κλείνω έτσι. Πάρε αύριο όση ώρα θες να μιλήσουμε. Λοιπόν, μαέστρο. 1, 2, 3. Λοιπόν, 22 είναι εδώ. Λοιπόν, θέλω από το 1 μέχρι το 82 δύο νούμερα. Το 1 για το τάμπλετ. Μαέστρο, πες μου λίγο. Το 36 για το τάμπλετ. Και ένα για τα κρέατα. Το 57. Μπαμ. Λοιπόν, Μαριλής Παπαδόπουλος Απόστολος. Πάρε τηλέφωνο 6982 σε 260. Μπαμ. Έστω να πούμε μια καλημέρα. Κερδίζει το τάμπλετ. Λοιπόν, και τα κρέατα. Βγήκε αέρα.
Δόμβρος Νίκος στα κρέατα. Ναι. Ναι. Καλό στο παιδί. Ο Παπαδόπουλε Απόστολες είσαι. Ο ίδιος. Πάρα πολύ ωραία. Ταμπλετάρα, Λενόβο. Κληρώθηκες. Όμορφα, ωραία, χαροπά. Πόσα μηνύματα έστειλες? 3-4. Μπράβο ρε φίλε. Πάντα να είσαι τυχερός. Έτσι να κερδίσεις εκπομπή, τίποτα στη δική μου αλλού. Ναι, έχω κερδίσει. Ναι, έχω κερδίσει. Μπράβο. Μπράβο. Να είσαι πάντα τυχερός. Πες την καλημέρα σου που θες, τι θες να πεις, σου ξουμούξου, ζουμουσού κτλ. Τίποτα, μόνο το, μόνο το κύπελο. Μόνο αυτό. Το κύπελο, φίλε. Αυτό. Το ανταλλάσσει με το. Αφήνει το τάμπλε να σου φέρουμε την κούπα. Καλά, πλάκα μας. Εννοείται, φυσικά, έτσι. Εννοείται, να είσαι καλά, Αποστόλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα τυχερός. Γεια χαρά. Λοιπόν, κρέατα Δόμβρος Νίκος. Τάμπλετ Παπαδόπουλος Απόστολος. Χορηγή δεύτερη ώρα στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάντιοι. Εκπληκτικές γεύσεις απέναντι το Βασούτι. Ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης. Κορυφαίο παγωτό στην πόλη. Με αγνά υλικά γάλα ημέρας. Απίθανες γεύσεις και χειροπίταρτο σκευάσμα των καφέζων το πρωί. Καραολί και Δημητρίου 2.37 και 163. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον Νοαέδη. Ζωή είναι γλυκιά με Νικολαίδη και υπέροχες ψωμάρες έχει. Ο άνθρωπος είναι μάγος. Μοσχομυρίζει όλη η γειτονιά εκεί. Αυτά. Και βέβαια δεν ξεχνάτε ποτέ Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. 35 χρόνια τέντα και εμπειρία. Ο κορυφαίος στα τεντόπανα με σόβι μηχανισμούς, με πέργολες με δερμικές ηλατίνες 4-30-011. Καλαμαριά πολύ χαλκιδική. Ζούμου σου λέμε. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές για το σαϊτάκι μας. Με πολύ αγάπη. Σας φιλώ γλυκά. Bye, 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 bye.